Πάμε, εδώ είμαστε, ξεκινάμε. All About Aris on Air, στον αθλητικό λίμπερο 107,4. 8 λεπτά μετά τις 5. Γιώργος Μπαϊράμ, Γιώργος Γκάτος στα δύο μικρόφωνα, όπως έχετε συνηθίσει τις τελευταίες 5 μέρες περίπου. Εδώ, κάπου εκεί, δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτή η καλοκαιρινή σύνθεση, θα λέγαμε. Όλα τα καλά κάπου τελειώνουν. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα είσαι με τον Κώστα, λογικά. Αύριο, ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Εγώ παραμένω σταθερό. Πάτε και έρχεστε. Θα σας ακούω όμως. Έτσι. Δεν θα χαθούμε. Αυτά δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Είναι η εκπομπή της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2020. Η προετοιμασία συνεχίζεται σταθερά και αμύωτα για τον Άρη. Στα 3-5 πηγάδια, με αφήξεις σήμερα, Γιώργο, με αρκετές ειδήσεις. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και με τον Νίκο παρέα. Με διαφορετικό πρόγραμμα σήμερα. Γιατί θα έχουν σήμερα το απόγευμα ρεπό οι ποδοσφαιριστές. Σωστά. Εκτός από τους τρεις νέους που θα κάνουν έξτρα πρόγραμμα προκειμένου να προλάβουν τις υπόλοιπες. Ναι, και για να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούν το ρεπό. Εμείς συνήθως όταν έχουμε ρεπό, τους δεν το εκμεταλλευόμαστε σωστά. Για να δούμε οι ποδοσφαιριστές τι θα κάνουν. Αυτοί έχουν περισμένε. Ναι, ρε, συνοείται. Δεν μπορούν να φύγουν από το βουνό πάνω, ξέρεις. Ναι. Είναι λίγο περίεργα. Στιγμές χαλάρωσης, κάνα καφεδάκι, έχει καμιά βολτίτσα με την παντόφλα, έτσι δεν είναι? Αυτό που είναι έτσι και μαζεμένοι όλοι πάνω, και μια πιο οικογενειακή, μια πιο οικογενειακή κατάσταση, θα λέγαμε. Μαζεύονται, βλέπουν μπαλίτσα. Ναι, ξέρεις τι προπόνηση θέλω να δω τις επόμενες μέρες? Με ποδήλατο. Με ποδήλατο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Okay. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο. Με ποδήλατο. Ναι, νομίζω... ρε φιλέ. Ξέρεις, ναι, να κάνουν ένα tour εκεί πέρα στην περιοχή με το ποδήλατο. Δεν είναι προπόνηση και αυτό? Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ περίεργο ο δρόμο εκεί πέρα. Α, μήπως δεν βοηθάει. Ναι, γιατί α πούμε στην Ολλανδία τα τελευταία δύο χρόνια. Κάνανε. Το πρωί παίρνανε με ποδήλατο πιάνει στο κέντρο. Εντάξει, στην Ολλανδία, ρε φιλέ, δεν έχουν αμάξια. Ποδήλατα έχουν. Αυτό. Στην Ολλανδία του είχε βολέψει, παίρνουν το ποδήλατο, πηγαίνουν, κάνουν τη βόλο, πηγαίνει στην προπόνηση. Ωραίο είναι. Ναι, και σε γεμίζει και γυμνάζεσαι κιόλα. Και πηγαίνουν έτσι πάλι παρεάκια, ναι, δηλαδή μου φεύγανε. Θα το ρωτήσουμε αν υπάρχει αυτή η επιλογή για τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για τους δημοσιογράφους. Θα δούμε, ο Νίκος έχει πάρει ποδήλατο, έχει κάνει τίποτα εκεί πέρα? Νομίζω μπορεί να πάει κάπου. Δεν θα έχει πάρει ποδήλατο, γιατί με το αυτοκίνητο που πήγανε λογικά δεν χώθησαν οι ίδιοι, ναι, θα έλεγα. Εντάξει, οι άθλητοι του Νίκου είναι το τάβλερ, παιδί μου, αυτές τις μέρες. Mm. Έτσι, το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα, να το πούμε, αλλά κάποια στιγμή. Τόσα έχουμε δει. Θα δικαιωθεί, λες. Μπορεί να γίνει και αυτό. Εδώ έγινε εσύ το σερφ και αυτά τώρα. Το bowling. Δεν θα γίνει το. Είναι το bowling Ολυμπιακό άθλημα. Είναι πλέον. Μακάρι. Είναι. Θα λέω ότι έχω αγωνιστεί κάποιο Ολυμπιακό άθλημα, ας πούμε. Έχω παίξει bowling. Ναι, και γιατί όχι να διαπρέψεις κιόλας, φίλε. Το εύχομαι. Δηλαδή, και bowling γιατί έχω παίξει και εκτός Ελλάδας. Στα Σκόπια. Όχι, στη Τσεχία. Ή όπως αυτό που λένε που έχει πάει στο εξωτερικό. Έχει πάει μέχρι τα Σκόπια, γεμίζει βενζίνη. Άλλος. Και λέει πήγε στο εξωτερικό. Το χρησιμοποιώ ως επιχείρημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ στα δικά μας πολλές ειδήσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Προπόνηση το πρωί, δεν θα έχει το απόγευμα. Το ρίξαν στο τρέξιμο φυσικά. Ναι, όταν... Χωρίς ο Μίχλη σήμερα, όταν... σημαντικό και αυτό. Καθαρές εικόνες που παίρνουμε. Όταν η προπόνηση είναι μονή, ανεβαίνει αυτόματα και η ένταση. Και ειδικά το πρωί, ας πούμε, είχαμε πάρα πολύ φυσική κατάσταση. Τρέξιμο με τον βοηθό του Μιχαήλ Λένινγκ, τον κύριο Αμανατίδη, που ανέλαβε τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, έτσι, γιατί είναι και ο αρμόδιος γυμναστής για αυτό το θέμα. Ανακοινώσεις είχαμε Ντάρκοβιτς, είχαμε Άγγελο Χαριστέα στο βουνό, είχαμε συνέντευξη. Συνέντευξης, έτσι. Και στη Super League είχαμε μια είδηση που αφορά όλες τις ομάδες, εννοείται. Για πρωτάθλημα με 5 αλλαγές, παραμένει. Ας το ξεκινήσουμε, άμα είναι. Ας ξεκινήσουμε από τη Super League, έτσι όπως τελειώσουμε με την. Ναι, ναι, γιατί. Το θέμα με τη Super League είναι αυτό που με εξόδιξε το μεσημέρι. Θα φτάσουν οι ομάδες 31 Αυγούστου να αποφασίζουν για την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Ναι, δεν έχει υπογραφεί ακόμα. 31 Αυγούστου θα γίνει. Το οποίο πρωτάθλημα ξεκινάει 13 ή 14. 12. Ουσιαστικά δύο εβδομάδες πριν θα σου πούνε, πέραψε τη τέτοια. Θα μάθεις πώς είναι τότε, πώς θα είναι οι αντίπαλοι. Πρέπει να γίνει και κλήρωση κάποια στιγμή, έτσι. Α, είναι και αυτό, όντως. Ναι, γιατί. Την ημέρα που. Το ξεχάσει εγώ με την κλήρωση. Την ημέρα που γίνεται η προκήρυξη, φυσιολογικά δεν θα γίνει και η κλήρωση. Ναι. Δηλαδή τουλάχιστον θέλει αυτό κάποιο ένα τσίκ να ετοιμαστεί κάτι. Εντάξει, τώρα πλέον γίνεται όλα με υπολογιστές. Θα βάλουν μέσα, ναι, τα μπαλάκια αυτά τα ηλεκτρονικά και θα τα βγάλει όλα. Σε ένα δευτερόλεπτο. Τελείωσε. Το θέμα είναι ότι ήδη έχουν αργήσει και το θέμα είναι ότι ξέρεις, όταν βγαίνει το πρόγραμμα το κάνει αυτό κυρίως για να προγραμματίσει ξενοδοχεία, ναι, ναι, ταξίδια, ναι, ιστορίες. Να δει πού παίζει, τι κάνει. Έχει και ενδιάμεσα κάτι και Ευρώπε. Σκέψου τώρα για παράδειγμα πρώτη αγωνιστική που άμα βγει το πρόγραμμα 1 Σεπτέμβρη από 12 του μηνός, Άρη πηγαίνει στην Κρήτη, το πιο μακρινό ταξίδι.
Ναι, θα μάθουμε πρώτα νομίζω που θα παίξουμε Ευρώπη και μετά που θα παίξουμε στην Ελλάδα τις πρωταγωνιστικές. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και αυτή. Μπορεί να έχουμε δύο κληρώσεις εκείνη την μέρα. 31 Αυγούστου κλήρωση για τη Super League και για το Europa League, και αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Μην το κάνουμε. Αυτό τώρα είναι θα. Προλαμβάνει, ξέρει. Μην το κάνει, δηλαδή έχουμε και ένα site να. Και 1 Σεπτέμβρη και άλλη κλήρωση μετά. Τρίτος προκριματικός. Και μετά, ναι, γίνεται πανικός, θα λέγαμε, όσο πλησιάζουμε και στις μέρες εκείνες. Πάντως η είδηση είναι ότι διατηρείται ο αριθμός των 5 αλλαγών στο πρωτάθλημα. Ναι. Το οποίο νομίζω στην Ελλάδα θα γίνει. Στην Αγγλία θα ναι, στην Αγγλία καλά. Όχι. Στην Αγγλία το καταψηφίστηκε. Ναι, ναι. Λόγω ναι. Από τις μικρότερες ομάδες. Ναι, ναι. Γιατί είπαν ότι οι μεγαλύτερες έχουν μεγαλύτερη ποιότητα. Και σκέψου το. Σε ένα αγώνα δρόμο όπως είναι το εκάστοτε πρωτάθλημα, να έχει τη δυνατότητα, ξέρω, να χάνει η ισχυρή ομάδα και να βάζει επιθετικούς, να φρισκάρει άκρα που είναι αντίστοιχο επίπεδο. Τώρα στην Ιταλία δεν ξέρω τι θα γίνει, π.χ. επειδή είδα χθες το παιχνίδι της Ίντερ. Έχεις δει Πάγκο Πεχίντερ. Ναι. Ήταν έξω ο Έριξεν. Ο Έριξεν μπήκε στο. Ναι. Το φεύγαμε 5-0 παιχνίδι. Ο Έριξεν ήταν αλλαγή. Και έκανε και τα κόρνερ. Ο Σκίνιαρ ήταν έξω. Ο Σίντερ Μπακ. Ναι, έχουν. Πολύ πράγμα, αρέσει. Δεδομένα έχουν ποιότητα όλες αυτές οι ομάδες. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, όντως παίρνει υποβάδισμα, θα λέγαμε, οι πιο ισχυρές, αλλά από την άλλη. Με αγώνες συνεχόμενες και τα λοιπά και λίγο πιο ανορθόδοξη χρονιά που προηγήθηκε, τις θέσεις 5 αλλαγές. Και τις θέσεις 5 αλλαγές, γιατί είναι 5 αλλαγές με 5 διακοπές και σε αυτό με 3 διακοπές. Αυτό με 3 διακοπές έκανε δουλειά, όσο και να το, ναι. Δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Ναι, σημασία. Θα έχει και παιχνίδια για εθνικές ενδιάμεσα κανονικά και Europa League, Champions League full δράση και μετά Euro με το που φύγουν οι παίχτες, δεν ξεκουραστούν οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Θα έχει Euro, θα έχει Copa America. Πάμε φέτος, πάμε. Χαμός. Μετά κάποιοι θα πάνε και στους Ολυμπιακούς αγώνες να παίξουν. Ναι. Μπορεί π.χ. ο Έμαν, να το εδώ πέρα να το κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Ο Έμαν κλήθηκε στην προεπιλογή της εθνικής Under 21 της Αυστρίας. Συνεχίζει να είναι. Φαντάζεσαι ο Έμαν του χρόνου να παίξει Ολυμπιακούς αγώνες για παράδειγμα στο Τόκιο. Δεν ξέρω, πάντως συνεχίζει να είναι με κλήσεις της εθνικής κάτω των 21 της Αυστρίας. Αυτό είναι καλό και για τον ίδιο και για τον Άρη. Σίγουρα είναι καλό για τον ίδιο και τον Άρη. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο Έμαν δεν είναι αμάν και η νούμερο 2 λύση αυτή τη στιγμή. Βασικά δεν θέλουν να είναι νέα σεζόν και ψάχνουν κάτι άλλο στη θέση του τερματοφύλακα. Τώρα κοίτα, αυτό είναι καλό πάντα. Δηλαδή έτσι ποδοσφαιριστής φαίνεται ότι υπάρχει και... Είναι ανταμοιβή για τη δουλειά σου στο σύλλογο όταν... ναι. Υπάρχει, είσαι μέσα στις κλήσεις για την εθνική ομάδα. Τα πάντα. Δεν ξέρω τι πουλ έχει η Αυστρία και διαλέγει ποδοσφαιριστές, αλλά και πάλι το ίδιο καλείται συνεχόμενα με. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και πέρσι έπαιξε αρκετά παιχνίδια. Ναι. Ήταν κάτω από τα δοκάρια της. Όντως, τα προκριματικά. Πόρε, φίλε, δεν βλέπω αυτό τώρα. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω τι να πω. Με το δώσει το ατύχημα του Ρώση. Άγιο είχαν οι πιλότοι. Ο Αδόση απλά είδε Άγιο είχαν, παιδιά. Ο είδε απλά μια μηχανή. Θα το έκοβε το κεφάλι. Ναι. Ένα τσίκλι μπροστά να ήταν η ρόδα. Ναι, ναι, δες εδώ. Από αυτό το πράγμα. Και κράνε να φορά, γιατί δεν σώζεσαι. Είναι μια μηχανή πόσο κιλών ξέρω που τρώει το κεφάλι όλοι. Δεν θα έχει σπονδυλική στήλη κατά πάσα πιθανότητα. Τι. Άστο. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Εδώ κάνει την άκρη τη, βίνει μηχανή και φεύγει. Δεν ασχολείσαι παραπάνω. Εντάξει, οι μηχανές σύρθηκαν 500 μέτρα περίπου. Με δαιμονιώδη ταχύτητα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό για τον Έμαν. Όντως κλήθηκε στην εθνική Under 21 της Αυστρίας για τα παιχνίδια στις 4 και 8 Σεπτεμβρίου με Αλβανία και Αγγλία αντίστοιχα. Και είναι μια καλή ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι αμέσως μετά τα πρώτα προκριματικά τώρα αυτές τις μέρες και πριν την έναρξη της Super League υπάρχουν εθνικές, διακοπή για εθνικές ομάδες. Ναι, ναι. Γιατί υπήρχαν, ας πούμε, και είναι το ίδιο διάστημα με πέρσι. Απλά πέρσι είχε ξεκινήσει ήδη το πρωτάθλημα. Μια-δύο αγωνιστικές. Θα είχαν γίνει δύο αγωνιστικές μετά η διακοπή. Τώρα θα γίνουν οι εθνικές και μετά θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Οπότε ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές ξεκινάνε με μερικά παιχνίδια, ξέρεις, προπονήσεις. Λίγο θα φύγουν κάποιοι, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Θα γίνει λίγο αυτό το μπέρδεμα. Κοίταξε, περιμένουμε σίγουρα Φετφαντζίδη να πάει εθνική Ελλάδος. Ναι, θεωρητικά ναι. Ντο Ρόουζ, αν θα πάει στην εθνική του Μαυρίκιου. Αν και δεν νομίζω πως έχουν παιχνίδια αυτοί. Ναι. Έχουν αποκλειστεί από τα προκριματικά του Μουντιάλ, εκτός αν έχουν προκριματικά για το Κοπ Αφρικά. Δεν. Αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να έχει. Για τον Ρόουζ. Θα έχει λογικά και ο Τζέγκο.
Και ο Τζέκο στην Εθνική Αυστραλία και αυτή προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο. Στην ασιατική ζώνη όπου βρίσκεται η Αυστραλία. Έχουν μάλλον διεθνή. Προς το παρόν νομίζω όχι, αλλά ξέρεις, δεν ξέρεις τι θα, ποιος θα έρθει. Και μικρή. Δεν μπορεί, θα πάνε σε θέματα υποδομής. Και από εκεί θα έχει κλείσει, φαντάζομαι. Under 17, under 19. Θα το δούμε αυτό. Δεν, όλοι θα παίξουν. Δεν μπορεί να υπάρξει κλείσει εθνική. Όσο πλέον. Όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Ναι. Ο Ντάτκοβιτ δεν πάει, νομίζω, εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Εντάξει, Κροατία έχει center back πίσω. Έχει και τον Βίντα, έχει και τον Λόβρεν. Έχει και... Παίζει ακόμα ο Βίντα και ο Λόβρεν. Αυτό είναι είδηση. Δεν είναι καλό για να το λες. Κάτσε ρε, εσύ. Πριν δύο χρόνια πήγαν στον τελικό του Μουντιάλ, δεν του πήραν τα χρόνια. Εντάξει. Δεν μεγαλώσανε. Και τότε που πήγαν είναι περίοδο, αυτό θέλω να σου πω. Πάντως ο Ντάτκοβιτ υπέγραψε. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι και επίσημα. Από τον Άρη. Μέχρι το 2023 τον έδεσε ο Άρης. Θα αφήσω την καρδιά μου και το αίμα μου για την ομάδα, είπε. Ναι, ναι. Στις πρώτες του δηλώσεις. Είναι εκδηλωτικός, θα λέγαμε. Γιατί δήλωσε: είμαι χαρούμενος και περήφανος που ανήκω πλέον στον Άρη. Γνώριζα το μέγεθος του συλλόγου, την ιστορία του και φυσικά την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της νέας μου ομάδας. Μίλησα με τον κύριο Χαριστέα, μου ανέλησε το πλάνο που έχει για την ομάδα και μετά ήταν εύκολο για μένα να αποφασίσω να δεχτώ την πρόταση του Άρη. Στους οπαδούς του Άρη θέλω να υποσχεθώ ένα πράγμα. Στο γήπεδο θα δουν ένα παίχτη που θα αφήνει την καρδιά του και το αίμα του για την ομάδα. Έτσι, άμα είσαι εκδηλωτικός, πήρε και το νούμερο 4. Φαίνεται ότι είναι Κροάτης. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω από την εικόνα. Ναι, ρε, εσύ. Το θέμα είναι να βοηθήσει αγωνιστικά τον Άρη. Και από όπου θέλει, ας είναι. Έρχεται με πολύ καλές περγαμηνές, θα λέγαμε. Μάλιστα και η Ουέσκα, η πρώτη ομάδα που ήταν δανεικός το τελευταίο χρόνο. Με ανάρτησή του στο Twitter του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του και τον ουσιαστικά τον ευχαρίστησε που ήταν εκεί σε μια πολύ πρωτόγνωρη σκηνή στιγμή για την ισπανική ομάδα. Πού είναι, στη Σεγουδά? Νομίζω είναι στην Πριμέρα. Η Ουέσκα είναι στην Πριμέρα. Ναι ρε, ναι, ναι. Με την Μπαρτσελόνα δεν έφαγε 5 φέτος. 6 πόσα έχει φάει. Ναι. Η Ουέσκα πρέπει να υποβιβάστηκε όμως τώρα σε Σεγούντα Division. Εντάξει, δεν μας αφορά αυτό. Τον ευχαρίστησαν συνεπώς. Με τις καλύτερες αναμνήσεις φεύγει. Όλοι ευχαριστημένοι. Και έδειξε... Σημαντικό αυτό. Δείχνει και το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή. Κοίτα, και εκτός του χαρακτήρα έχει και τα καλά στοιχεία που φαίνεται από βιντεάκι και τα λοιπά. Έτσι, δεν τον έχουμε δει. Έτσι, μιλάμε τώρα πολύ. Ναι, μιλάμε πάρα πολύ. Έτσι απ' έξω γιατί δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Και μένει να το δούμε τώρα και στο γήπεδο. Θα παίξει στα φιλικά. Θα δούμε. Στο δεύτερο λογικά θα παίξει. Για πες μας ημερομηνίες, τι γίνεται. Έχουμε τώρα την... Δύο φιλικά για την ομάδα το επόμενο, την επόμενη εβδομάδα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δώσει δύο φιλικά. Υπάρχει αυτό που έλεγε τις προηγούμενες μέρες, ότι περιμένει την οριστικοποίηση των φιλικών. Τα έκλεισε και ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αγωνιστεί την 5η στις 20 Αυγούστου, δηλαδή μεθαύριο, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο δημοτικό στάδιο της Νάουσας, θα αντιμετωπίσει την Άγια Μαρίνα Βέρειας. Είναι α κατηγορία έψη μαθίας. Μου θυμίζει το φιλικό που έπαιξε Παρί πριν δύο εβδομάδες. Παρί, ζεσμένη χαύρι, 9-0 ήρθε. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι αντιπάλος. Εντάξει, είναι προπονητικού χαρακτήρα αυτά τα παιχνίδια. Και είναι δύσκολο στην έβρεση αντιπάλου. Το έχουμε ξαναπεί. Εννοείται. Να παίρνουν λίγο ρυθμό είναι το θέμα. Και στις 25 Αυγούστου, δηλαδή 5 μέρες αργότερα, πάλι στις 6 ώρα, επίσης το δημοτικό στάδιο Νάουσας θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό. Και τα δύο φιλικά είναι και κλεισμένων και το τονίζει αυτό η Παϊάδης. Και επίσης, ναι, μην ρωτάτε τώρα για τηλεοπτική μετάδοση και τα λοιπά. Και γιατί μετά μπορεί να δείξει τηλεοπτική μετάδοση και να φωνάζουν γιατί δεν έχει σκορ πάνω. Ναι. Και σημειώνει από κάτω, η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα. Λίγη υπομονή ακόμη μέχρι να έρθει η στιγμή που όλοι θα μπορέσουμε να δούμε ξανά από κοντά την αγαπημένη μας ομάδα. Τώρα η υπομονή αυτή μπορεί να είναι μέχρι το Γενάρη, Φεβρουάριο του 2021. Γιατί το πρωί διαβάσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού που είπε ότι το Δεκέμβριο θα περιμένουμε 300.000 δόσεις εμβολίου. Αν δεν έρθουν πρώτα και αν δεν γίνουν. Και καλά, αν... ναι. Με βάση τα λεγόμενά του, αυτό εννοώ. Εντάξει, δεν το δίνω καν σημασία αυτό που διάβασα το πρωί, γιατί ξέρω τι γίνεται. Το θέμα είναι τώρα ουσιαστικά τα δύο φιλικά αυτά. Αρχίζει ο Άρης και θα θέλει να δει στο γήπεδο κάποια πράγματα τα οποία έχει δουλέψει και θέλει να βγάλει μέσα στη νέα σεζόν.
Θα δοκιμάσει και το νέο σύστημα. Θα δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν θα πάει κατευθείαν στο 3-3 ή θα ασχοληθεί με το ήδη υπάρχον και αυτό που έχουν κάνει. Αυτό που έχουν. Φυσικά με αυτό που χρησιμοποιεί ο Άρης τα τελευταία δύο χρόνια, το 4-2, 3-1, 4-4-2, ανάλογα πώς θα το προσαρμόσει μέσα στο γήπεδο, πιο επιθετικά, λίγο πιο ανασταλτικά. Τι άλλο περιμένουμε τώρα από αυτά τα παιχνίδια? Εκτός από το ξεμούδιασμα, που είναι και το λογικό, λίγο ποδοσφαιριστές να αρχίσουν να μπαίνουν σε μια λογική. Γιατί θα γίνει 25 το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Υπάρχει το κλεισμένο φιλικό με τη Λάρισα στις 30 Αυγούστου, που ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει εδώ ή αν θα γίνει στη Λάρισα. Πολύ ζέστη Λάρισα 30 Αυγούστου, ρε. Δεν έχει σημασία τώρα, εντάξει. Και εδώ θα έχει ζέστη. Έχεις πάει στη Λάρισα Αύγουστο μήνα. Έχω πάει σε φιλικό πριν κάμια 3 χρόνια που είχαμε πάει. Ήτανε τέλειο λίγο αρχής Αυγούστου με τον Απόλλωνα Λάρισας. Πω, δύσκολη περίοδος. Είχε τέτοιο. Τη χρονιά που το πήρε η Σλοβενία. Το Eurobasket. Το Eurobasket. Και η Ελλάδα που τα είχε ψηλό. Ψιλοχάλια τα είχε πάει, θα λέγαμε. Να το πω ευγενικά. Εντάξει. Ναι. Πατώνουμε τα τελευταία χρόνια. Στις διοργανώσεις. Δεν είναι κάτι, ναι. Δεν δικαιώνουμε τις προσδοκίες, όχι τις δικές μας. Εμείς ξέρουμε. Των Ευρωπαίων. Ή γενικότερα των φιλάθλων ανά τον κόσμο στο μπάσκετ. Δεν θυμάσαι πέρυσι. Αν τον κούμπο, πάμε, χρυσό η Ελλάδα, λέγαν όλοι. Όχι, και εδώ το λένε. Έπαιζαν στα στοιχήματα ότι η Ελλάδα θα είναι στις τρεις πρώτες θέσεις. Καλά, οι ξένοι πλέον δεν ασχολούνται. Μην είναι έξω από τους 16. Οι ξένοι πλέον δεν ασχολούνται. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες πιστεύουν ακόμα ότι έχουν την ομάδα που είχε. Ομάδα έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε αυτό το επίπεδο. Δεν έχουμε αυτό το επίπεδο να διεκδικούμε, να κάνουμε πρωταθλητισμό και να λέμε γιατί δεν περάσαμε. Γιατί εκεί έχουμε μείνει και γι' αυτό την πατάμε ακόμα. Τι είναι, πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Με την εθνική στο μπάσκετ, γιατί δεν είναι λίγο. Εντάξει, κάπου τα πράγματα ξεφεύγουν. Ωραία, οπότε αυτά και για τα φιλικά. Ναι, ναι. Ίσως είναι και τα μοναδικά που θα δοθούν. Αυτά τα δύο, συν το ένα με την Λάρισα, τρία. Έτσι. Μετά. Φαντάζομαι ότι θα έχει και κάτι άλλο μέσα στις εθνικές. Σίγουρα ναι. Και εκεί. Και αυτό νομίζω έτσι πως έχει πάει. Γιατί όλες οι ομάδες εκείνη την περίοδο ψάχνονται για κάποια παιχνίδια. Ναι, πόσο μάλλον τώρα που δεν θα έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και θα θέλουν να έχουν όλες οι ομάδες ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό της δουλειάς που κάνανε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εντάξει, το σημαντικό είναι για τον Άρη σήμερα ότι κύλησε η προπόνηση χωρίς προβλήματα. Γενικότερα δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτές τις πρώτες 6 μέρες. Μόνο ο Σενκέρκης είχε ένα πρόβλημα, ένα διάστημα ελαφρύ. Το ξεπέρασε πολύ πιο γρήγορα. Και ο Σάσα με αυτό το σφίξιμο που έγινε. Όταν αναμενόταν. Έτσι. Ναι, τίποτα. Και το ξεπέρασε αυτό. Σημαντικό, εντάξει, ναι. Αυτά είναι συνηθισμένα στις προετοιμασίες και λένε πολλές φορές ότι αν δεν δεις και κάτι, ξέρεις, να πάει κάπως έτσι κάτι με αυτά τα μικροπροβλήματα, κάτι μπορεί να μην κάνεις καλά. Έτσι, να μην φτάνει στα κόκκινα που χρειάζεται στην προετοιμασία. Αυτό τώρα που τρέχουν, σε τι στυλ. Δεκάλεπτα τους βάζει γύρω-γύρω, πάνε στο βουνό. Αν δεις, υπάρχει στις φωτογραφίες μερικές σαν ταμπελίτσες που βάζει ο Ένινγκ και ουσιαστικά γράφει 80%, γράφει τέμπο. Ουσιαστικά φαντάζομαι και κάνουν, να ρυθμίζουν την ένταση. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Δεν είναι το ρυθμό το δύσκολο. Το δύσκολο δεν είναι να κάνεις ένα σπίτι, το δύσκολο είναι να κρατήσεις ένα ρυθμό, να αναβοκατεβάζεις την ένταση όποτε χρειάζεται. Γιατί το 90 λεπτό είναι ουσιαστικά μαραθώνιο, θα λέγαμε. Τους φίλε, και εγώ αυτό έκανα το πήγαινε για τρέξιμο. Yeah. Μετά από κάποια στιγμή ανέβαζα ρυθμό, χαλάρωνα, σπριντ, ξανά. Όντως, έτσι πάει. Εντάξει, βέβαια καμιά σχέση, αλλά οκ. Απλά το αναφέρω. Μα αυτό είναι και το πιο δύσκολο, θα λέγαμε, αυτό το πιο δύσκολο κομμάτι. Δες, γιατί σπριντ κάνεις, ας πούμε. Αλλά αυτή η αυξομοιόμενη ένταση είναι αυτή που και μέσα στη χρονιά σου δίνει το ναι, προβάδισμα. Ναι, θα το βρεις και μπροστά σου στους αγώνες. Έχουμε δει χρονιές να ξεκινάει ο Άρης και σε ένα μήνα να μην έχει φυσική κατάσταση και να. Από το 70 και μετά να κάνουν σταυρό. Φίλε, όντως, πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε δει. Να έχεις αντοχές μέχρι το τέλος. Έχουμε. Μην βλέπεις την ομάδα και κάνεις σταυρό μετά το 65-70 που κλατάρει, που λέμε. Έχουμε δει και ομάδες να πιέζουν στο τέλος και να καταφέρουν. Εντάξει, βέβαια θα βοηθήσουν κάπως και οι 5 αλλαγές, αλλά να μην σταθούμε εκεί. Έτσι, γιατί οι 5 αλλαγές σημαίνει ότι αλλάζεις τη μισή δεκάδα. Βγάζω στον τερματοφύλακα. Αυτό είναι καλό, ας πούμε, και για τον Άρη που θα διαθέτει κάποιους αξιόλογους επιθετικούς και μεσοεπιθετικούς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θα μπορούσε ο Ένινγκ να είναι παρεμβατικός όσο θέλει. Θα έλεγα εγώ έτσι. Με βάση το πώς ετοιμάζεται να σχηματιστεί το ρόστερ της σεζόν. Έτσι, γιατί τώρα τελειώσαμε και με τον κεντρικό αμυντικό τον βασικό. Τώρα το δίπτυχο θα λέγαμε είναι ο επιθετικός και ο εξτρέμ. Ναι, ισχύει. Επιθετικός στα κοντά
Περιμένουμε. Ουσιαστικά εκεί διέρχονται το βάρος τους. Γιατί θέλουν να είναι ίσως το μεγαλύτερο συμβόλαιο, θα λέγαμε έτσι, το πιο βαρύ που θα αντιπροσωπεύει το τι θέλει να κάνει ο Άρης επιθετικά, έτσι κάπως να το εγγυηθεί. Χωρίς να είναι απαραίτητο το αν δώσει περισσότερα λεφτά για τον επιθετικό, θα πάρει καλύτερο. Έτσι, το θέμα είναι να, αυτό το value for money. Ναι. Και προς το παρόν, στις υπόλοιπες θέσεις, φαίνεται το value for money είναι κάτι που κερδίζει. Έτσι, κερδίζει εντυπώσεις, θα λέγαμε. Τώρα. Εντάξει, ακούγεται το όνομα του Σαντίκου. Εγώ πιστεύω θα είναι λίγο δύσκολο συγκεκριμένο. Ο Σαντίκου είναι. Όχι για τα χρήματα περισσότερο, αλλά για την προοπτική. Θέλει να. Πιστεύω ότι θα περιμένει. Θέλει να δει πώς θα εξελιχθεί και η πορεία του Άρη στην Ευρώπη. Ο Σαντίκου. Αν φτάσουμε σε σημείο να πάει στην Ευρώπη χωρίς να έχει Σαντίκου, είναι πολύ λάθος. Μεγάλο καταρχήν. Έχω την εντύπωση ότι αυτό σκέφτεται ο Σαντίκου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, αν σκέφτεται αυτό ο παίχτη, αργά ή γρήγορα θα αποτελέσει παρελθόν. Ναι, πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές πράττουν έτσι. Περιμένουν να δουν πού θα φτάσει η ομάδα που του θέλει στην Ευρώπη. Είναι λάθος λογική αυτή. Ναι. Γιατί ίσως θέλει να βρει ομάδα ο Μίλων Γιούρο Παλίγκα αυτός. Δεν βοηθάει ούτε τον παίχτη, δεν βοηθάει ούτε την. Καλά, εννοείται. Ούτε την ομάδα. Περιμένει αρκετά. Δεν είναι καλό ιό. Δεν υπάρχει επαγγελματική ομάδα που θα ψάξει, θα περιμένει να έρθει ο βασικός επιθετικός της. Ναι. Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Συμπληρωματικές αλλαγές. Κινήσεις θα γίνουν μετά. Ναι, αυτό θα είναι πολύ λάθος. Ο βασικός κορμός θα χτιστεί τώρα. Τώρα το θέμα είναι να έρθει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο επιθετικός, να προλάβει και λίγο στο βέδιμο. Γιατί άλλο να προλάβει την προετοιμασία, έστω και. Τρεις-τέσσερις μέρες λίγο έτσι να γνωρίσει συμπαίχτες σε άλλο στυλ, έτσι απομονωμένοι πάνω στο βουνό. Αυτό το καλό το κλίμα το οικογενειακό που υπάρχει, είδαμε και χθες, ας πούμε, ότι και το βράδυ τελείωσε η προπόνηση, φάγανε, μαζευτήκαν και καθίσαν να συναντούν λίγο ποδόσφαιρο πάλι, λίγο να τα πούνε μεταξύ τους. Είναι αυτό που στην προετοιμασία δεν φτιάχνεις μόνο τα συστήματα, αλλά φτιάχνεις και τη λεγόμενη χημεία έτσι, μεταξύ των ποδοσφαιριστών, που μέσα στη χρονιά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Γιατί το βλέπεις αυτό και από διεκδικήσεις την μπάλα, ας πούμε. Πέφτει ο ένας κάτω, τρέχει ο άλλος και πάει να το σηκώσει. Αν δεις ότι δεν ασχολείται κανείς, καταλαβαίνεις ότι κάτι κακό γίνεται. Είναι υπερβολικά αδιάφοροι, ας πούμε, θα λέγαμε. Ναι. Έτσι. Οπότε το βλέπουμε και αυτό και πράττουμε ανάλογα. Ο Ντάντοκοβιτς πήρε το 4, έτσι. Ναι, ήταν κενό πέρσι. Και πρόπερσι. Δεν ξέρω. Νομίζω ο τελευταίος που φόρεσε. Τώρα το ψάχνω στο Transfermarkt. Ήταν ο Στέλιος Μαραγκός. Α, πάμε χρόνια πίσω. 17-18. Έτσι λέει εδώ. Ισχύει. Δεν θυμάμαι. Δεν υπάρχει κάποιος που θυμάμαι τα νούμερα. Και θα πάω στη σεζόν 16-17 τώρα. Να δω αν όντως ισχύει. Το φορούσε ο ίδιος ή αν το είχε άλλος το 4. Όχι. Σαν κοινό μπόνους είναι. Δεν το έχει πάρει κανένας τα τελευταία χρόνια. Όχι, το είχε ο Βασίλειος Ρόβας. Ο Βελόσο. Είχε, ο Βελόσο. Είχε 4 Βελόσο. 16-17 σεζόν, έτσι λέει εδώ. Μάλιστα. Το 4 είχε. Από τότε. Με τα νούμερα δεν έχω ασχοληθεί ποτέ γιατί. Για τους λάτρεις. Απορά επίσης πώς το κάνουν αυτό γιατί θυμούνται τόσα νούμερα. Το μυαλό μου καίγεται. Πάντως πήρε νούμερο και αμυντικό. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει. Έτσι. Δεν πήρε το 99 π.χ. και είναι center back, πήρε το 4. Εντάξει, και ο Ρος παίζει το 92, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ο Ρος παίζει παντού όμως, ρε φίλε, το βλέπεις και center for. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Άλλο αυτό. Και ο Κόσμο πέρσι είχε το 69, ας πούμε. 69. Ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα. Ναι, το 9, το 10 κτλ. Ναι. Αυτό που μέχρι και οι τερματοφύλακες δεν παίρνουν το 1 πλέον. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Εντάξει, 0 δεν έχουμε δει ακόμα και 100. Είναι η αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Το 0 είναι πολύ πιο πιθανό από το 100, ας πούμε. Το 0 θα έρθει κάποια στιγμή που θα πάει. Μόνο στον μπάσκετ βλέπεις κάτι τέτοια. Συνήθως από Αμερικανούς που έχουν διαβατήριο Σκοπίων π.χ. ή Γεωργίας. Μπα δεν, όχι. Που φοράνε όχι. Το σφουγγαράκι αυτό στο κεφάλι το NBA και έχουν διαβατήριο Γεωργίας. Δεν έχει κανένα. Ή Μολδαβίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε πάλι Νάσα. Σύντομη. Ναι, και επιστρέφουμε. Έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστροφή στους 107 και 4 αθλητικός Λίμπερο. Εκπομπή All About Arison Air. Εντός λίγων δευτερολέπτων θα συνδεθούμε με 3-5 πηγάδια. Μας περιμένει και ο Νίκος Παδόπουλος. Αλλά πριν πάμε εκεί, χορηγός προετοιμασίας Άρη, Γιώργο. Μαζί μας είναι ο ανθρωλάκης Smart Trans. Απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοσης και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές. Ανθρωλάκης Smart Trans. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθρωλάκης Smart Trans.
Πληροφορίες στο 2310 75 30 24 και στο ανθουλάκης.ltd.gr. Ωραία, σαν πείμα το είπα. Σαν πείμα το είπες, πάμε στον Νίκο τώρα, ναι. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Τώρα δεν έχει προπόνηση. Τώρα δεν έχει απογευματινή, να είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Η αλήθεια και εμείς και η ομάδα κύριος που έχει την ευκαιρία λίγο να ξεκουραστεί. Διότι ανεβαίνει η ένταση τελευταίες μέρες προπονήσεις. Το χρειάζονται νομίζω το σημερινό οι παίχτες. Με δεδομένο ότι αύριο θα έχει πάλι διπλή προπόνηση λογικά. Και την Πέμπτη υπάρχει και το πρώτο φιλικό, το οποίο ανακοινώθηκε από την ΠΑΗ, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στην αποβή του Κώστα του Κούση. Ήταν πιθανό να γίνει ένα φιλικό Πέμπτη και τελικά ορίστηκε να γίνει μεθαύριο με την Αγία Μαρίνα, νομίζω. Αγία Μαρίνα λέγεται. Ναι, ναι. 6 ώρα στο γήπεδο της Νάουσας, όχι πολύ μακριά από εδώ δηλαδή. Εντάξει, το αμάξι κατεβαίνει σε ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Το πούλμαν μπορεί να θέλει κανένα 40 λεπτό, γιατί δεν είναι και εύκολος ο δρόμος για να ανέβεις εδώ. Θα δούμε τώρα, εντάξει, το πρώτο φιλικό δεν σου δίνει ευκαιρία για συμπεράσματα και για να αξιολογήσεις, ειδικά αν αναλογιστούμε και τον αντίπαλο τον οποίο θα έχει απέναντί του Άρης. Ο Άρης είναι ένα φιλικό το οποίο θα γίνει περισσότερο για να ξεμουδιάσουν λίγο οι ποδοσφαιριστές, να ξεφύγουν από την ένταση των προπονήσεων, από το πολύ τρέξιμο το οποίο έχουν κάνει αυτές τις μέρες, τα χιλιόμετρα που έχουν αρχίσει να γράφουν, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις κλισέ, αλλά πραγματικότητα εδώ πέρα στα 3-5 πηγάδια, από τις πολλές ασκήσεις με πάσες που κάνουν όλες αυτές τις μέρες, να μπουν λίγο σε διαδικασία δράση, σε διαδικασία αγώνα, να ξεμουδιάσουν και να δει και ο Ένινγκ, έστω και απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας, ποια είναι η πρόοδος αυτή τη στιγμή και αν έχουν αρχίσει να αφημιώνουν οι παίχτες κάποια πράγματα, αλλά κυρίως είναι το ξεμούδιασμα στο συγκεκριμένο φιλικό. Και το επόμενο είναι νομίζω την άλλη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Την άλλη Τρίτη με τον, με τον Πασαριακό Γιώργο, ναι. Ναι. Πάλι στην Άουσα. Και εκείνο βέβαια με αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά πιο υψηλό επίπεδο από την Αγία Μαρίνα Νάουσας, εννοείται, η ομάδα των Σερών. Φαίνεται πως πάει κλιμακωτά, γιατί υπάρχει και το φιλικό στα τέλη του Αυγούστου, το οποίο δεν έχει κανονιστεί ακόμα, το οποίο ξέρεις, ουσιαστικά σταδιακά ανεβαίνει η ένταση όσο πλησιάζουμε στη σέντρα. Κοίτα, ο Άρης από την επόμενη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή 30 Αυγούστου, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών, θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια. Με την Αγία Μαρίνα, με τον Πασαρό και με τη Λάρισα, που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή ούτε η ώρα διεξαγωγής, ούτε το μέρος διεξαγωγής. Αν δηλαδή θα γίνει στο Βικελίδης ή στο Αλκαζάρ, το οποίο θα είναι και νέα έδρα της Λάρισας φέτος. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμο το Αλκαζάρ βέβαια για να φιλοξενήσει αυτό το φιλικό. Ναι, αλλιώς, είναι και αυτό ένα θέμα. Καλύτερα κιόλας για μας είναι η αλήθεια, για να μετακινούμαστε πάλι, να γίνει στο Βικελίδης εκείνο το παιχνίδι, που θα είναι και το πρώτο δυνατό τεστ για τον Άρη της νέας σεζόν, μετά από τα φιλικά που θα δώσει η Αγία Μαρίνα και Πασεραϊκό, και εκεί που θα μπορέσουμε να μπούμε καλύτερα και κάτω από καλύτερες συνθήκες, θα έλεγα, σε μια διαδικασία αξιολόγησης για την ομάδα ατομικά και αλλά και σαν σύνολο. Εντάξει, τώρα αυτό το 6 ώρα το απόγευμα του φιλικού είναι λίγο περίεργο. Αλλά εκεί πάνω, εντάξει, που έχετε πιο νορμαλικές συνθήκες, θα λέγαμε. Όχι, κοίτα, όχι, στην Άουσα δεν είναι το ίδιο. Πρόσεξε, ορμοσία, στην Άουσα είναι όπως και στη Θεσσαλονίκη περίπου. Μην νομίζεις. Εντάξει, έχει τη ζέστη, αν και έβρεξε μας είπαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά οι καιρικές συνθήκες στην Άουσα με αυτές της Θεσσαλονίκης. 6 ώρα, εντάξει, τώρα πόσο πιο αργά να γίνει, δεν ξέρω, επειδή μήπως δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχω πάει και στο γήπεδο της Άουσα για να σου πω. Ναι, ρε, μήπως δεν έχει φώτα, αλλά μην πεις. Και γι' αυτό θέλω να το κάνουν 6 ώρα. Αλλά λέει στάδιο. Στάδιο σημαίνει ότι έχει και ταρτάν, οπότε έχει και φώτα. Αν τριχιάσαμε που έχει ταρτάν τώρα, σε παρακαλώ. Ταρτάν έχει. Επειδή εσείς είστε ειδικό Γιώργο Μπαϊράμι. Ναι, ισχύει λίγο ορολογία. Και εγώ μπορώ να πάρω έναν αγωνιστικό χώρο που δεν είναι τόσο καλό και το βαφτίσω στάδιο. Για να μην έχετε λάμπα στην πόρτα. Δεν έχω πάει ποτέ στο γήπεδο της Νάουσας, δεν ξέρω πώς είναι, θα το δούμε. Θα το δούμε στο Google. Η αυτοψία στο γήπεδο της Νάουσας από τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα λέγαμε. Τόσο μακριά νομίζω δεν θα φτάσω. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον το δυτικό είναι ότι είναι κοντά. Αν και έχω την εντύπωση ότι έχει και ένα γήπεδο ακόμα εδώ πέρα κοντά στα 3-5 πηγάδια, που είχε γίνει πριν 3 χρόνια ένα φιλικό με τη Βέρεια. Θα ήταν νομίζω ακόμα καλύτερα να γίνει σε εκείνο, αλλά τελικά επιλέχθηκε το γήπεδο της Νάουσας, το γήπεδο που είναι εγκαταστάσεις της ομάδας. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει νομίζω ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, γι' αυτό επιλέχθηκε τελικά να κατέβει η ομάδα, ενώ έχει τόσο μακρινή Νάουσα, είναι η αλήθεια, για το
συγκεκριμένο μάτς. Θα λέγαμε και ότι η σημερινή ήταν μια μέρα αφίξεων στα 3-5 πηγάδια και για τον Ντόνι Ντάτκοβιτς αλλά και για τον Άγγελο Χαριστέα. Ναι. Έτσι. Ναι, ο Ντάτκοβιτς έφτασε πρώτος νωρίς το πρωί, έκανε και προπόνηση κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς να ακολουθήσει κάποιο δικό του ειδικό πρόγραμμα ή να προπονηθεί πιο χαλαρά. Κανονικά με τους υπόλοιπους σε μια απαιτητική και έντονη προπόνηση, η οποία επικεντρώθηκε στο τρέξιμο, τρέξιμο με αλλαγή τέμπο, με αλλαγή ρυθμού, στη διάρκεια του σε όλο το γήπεδο και τους ποδοσφαιριστές που χωρίστηκαν σε 3-4 ομάδες, αν θυμάμαι καλά. Με τον Ντάτκοβιτς θα συμμετέχει κανονικά. Και αυτό διότι οι αριθμοί του, οι αριθμοί των εργομετρικών, όπως ανέφερε και άνθρωποι της ομάδας, είναι πολύ ικανοποιητικοί, παραπάνω από ικανοποιητικοί θα λέγαμε. Δεν είναι, ας πούμε, όπως του Γκάνεα, ο οποίος χρειάστηκε μια-δυο μέρες λίγο να ακολουθήσει ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα για να μπει μετά. Ο Ντάτκοβιτς μπήκε κατευθείαν. Ο Ντάτκοβιτς, ο οποίος έχει κάνει και πέρυσι μια εβδομάδα προπονήσεων, επειδή το ρωτήσαμε κιόλας στο πλαίσιο της συνέντευξης που μας έδωσε και την οποία θα διαβάσει ο κόσμος αύριο στο Λαμπαουτάρης. Το ρωτήσαμε για προηγούμενο διάστημα και μας είπε ότι για μια εβδομάδα έκανε προπονήσεις κανονικά με τη Λοκομοτίβα. Άρα δεν χρειάζομαι και πάρα πολύ χρόνο και γι' αυτό μπήκε κανονικά και σήμερα. Και όλα θα τον δούμε και αυτόν λογικά στο φιλικό της επόμενης Πέμπτης, γιατί δεν προλάβαμε να τον δούμε καθόλου, έστω σε κάποια άσκηση τακτική ή σε ασκήσεις με μπάλα. Ήταν μόνο τρέξιμο σήμερα. Θα τον δούμε αύριο λογικά. Φαντάζομαι θα γίνει διπλή προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές μετά από το σημερινό ρεπό και στην απογευματινή κυρίως νομίζω τον δούμε περισσότερο να χειρίζεται την μπάλα, αν κάνει ο Ένικ κάποιο διπλό κιόλας. Το θεωρώ πιθανό ως και μια πρόβα, ως και μια δοκιμή των όσων θα θέλει να κάνει στο φιλικό της Πέμπτης. Ναουσαίος, αργιανός, δυνατός, ο οποίος μας έχει απευθύνει και μια πρόσκληση στην οποία θα αποδεχθούμε τις τελευταίες μέρες της παρουσίας μας 3-5 πηγαίνει. Και επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ για το μαγαζί του, μου είπαν ότι είναι εκπληκτικό. Έχω ρωτήσει Ναουσαίος, όχι τον κοινό μας φίλο Νίκο, μου λέει ότι έχει χώρο το ταρτάν και προβολής. Ναι, τώρα αυτό βλέπω κι εγώ. Εντάξει, πρόσεξε, ναι, η Ναός έχει παίξει άλλα παιχνίδια και το ξέρω και έχει δίκιο. Αλλά ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε τώρα τι κατάσταση είναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Η κατάσταση υπάρχει τώρα, αλλά δουλεύουνε, θα δείξει. Εντάξει, λογικά θα δουλεύουν τώρα, εντάξει. Θα φανεί. Καλό φαίνεται και το ταρτάν, ωραίο, τώρα δεν ξέρω πότε είναι αυτές τις φωτογραφίες. Να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας που μιλάμε. Δεν θα πας για εκατοστάρι, εντάξει. Λέμε τώρα, εντάξει, άντε έχει ώρα να γίνει, αυτό τώρα τελειώνουμε. Ανέβουμε πάνω να γράψουμε, γιατί θα έχει πράγμα να γράψουμε μετά από το συγκεκριμένο τελικό. Μην μας πιάσει και το βράδυ. Τι όχο, εντάξει, εσείς θα γράψετε δηλώσεις και τέτοια. Τα υπόλοιπα θα ανέβω να τα γράψω εγώ. Έτσι είναι, ο εργάτης ενημέρωσης θα λέγαμε. Μην αρχίσεις τα όχο. Όχι, όχι, εγώ απλά κάνω εφέ για τον κόσμο, έτσι να νομίζω ότι μας και ακόμα διαχειρίζεστε εδώ και τέτοια πράγματα. Γκάτος live, μπαϊράμι δηλώσεις. Να, αυτά μου αρέσουν. Μιλώντας για τον Ντάτκοβιτς και για τον. Ναι. Σήμερα το απόγευμα έχει έξτρα προπόνηση μαζί με τον Λούκα Σάσα και τον Κρίστιαν Γκανέα. Αυτοί ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν θα απολαύσουν τόσο ρεπό σήμερα, γιατί χάσαν κάποιες προπονήσεις. Έτσι να προλάβουν τους υπόλοιπους στον κούτουπ. Κάτι φυσιολογικό. Έτσι, συμβαίνουν αυτές τις προετοιμασίες. Ο Σάσα, ναι, το χρειάζεται. Κρίνουν και οι άνθρωποι που το χρειάζεται λίγο. Ο Γκάνε, επειδή έχει έρθει λίγο αργά, έτσι, με μια-δυο μέρες διαφορά. Του υπόλοιπου ξεκίνησε την προετοιμασία και ο Ντάτκοβιτς που σίγουρα είναι καλή αριθμή του, αλλά εντάξει θα κάνει και ένα ατομικό το απόγευμα. Και αυτός μαζί με τον γυμναστή της ομάδας, τον Νίκο τον Αβανατίδη, ίσως πάμε και εμείς για βόλτα λίγο να τους δούμε, να σπούμε λίγο, θα δούμε τώρα ανάλογα. Και τώρα τα στρέμματα είναι. Ποια στρέμματα? Τα βλέμματα είναι στραμμένα. Καλά, εντάξει. Καλό. Τι, θα σου μεταβιβάσουμε κανένα χωράφι και το λες αυτό. Ελπίζω όχι. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Άγγελου Χαριστέα και συζητήσεις με Μίχαηλ Ένικ, το Alter G και ό,τι μεταγραφικό προκύψει από εκεί πέρα. Γιατί πλέον είμαστε το κυνήγι του Center Forward, του Extreme και φαντάζομαι και του κάποιου αμυντικού για το βάθος άμυνας. Και εδώ ένας σας φίλος, να κάνω μια παρέμβαση, ρωτάει τι γίνεται με Χατζησαφή, έχουμε κάνα νέο και με Φορ. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, Φορ, περιμένουμε μήπως και προκύψει κάτι από την παρουσία του Χαριστέα εδώ πέρα. Αν και βέβαια η περίπτωση του Φορ, επειδή μιλάμε πλέον για τον Αρμάντο Σαντίκου, είναι ζήτημα το οποίο χειρίζει κυρίως ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δηλαδή το ότι ο Ένικ θέλει τον Σαντίκου είναι δεδομένο. Το ότι ο Χαριστέας θέλει τον Σαντίκου είναι δεδομένο. Επειδή είναι όμως μια περίπτωση που μιλάμε για οικονομική υπέρβαση, είναι θέμα Καρυπίδη πλέον. Και του Χαριστέα βέβαια εννοείται, που θα εμπλακεί στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά κυρίως θέμα Καρυπίδη, και αυτός θα βάλει τα χρήματα στην τσέπη για να γίνει αυτή η υπέρβαση, αν γίνει τελικά, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις μας, να υπάρχει κάτι νεότερο, κάποια καινούργια εξέλιξη όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Για το Χατζησαφή, μεθαύριο είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την Τράκτορ.
Ας πω για το Χατζαφιά, από πλευράς άρα υπάρχει μια συγγύη χθείως, δεν λέω ότι δεν θα έρθει. Αλλά στον άλλο είναι προβληματισμένη πολύ με το γεγονός ότι θα, αν έρθει τελικά, θα είναι πολύ επιβαρημένος. Από συνεχόμενα μάτια τον τελευταίο μήνα θα χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ίσως για μια έναν παίχτη για τη δική του περίπτωση, ας πούμε, κάνουν μια εξαίρεση. Θα το δούμε αυτό. Και του δώσουν λίγο χρόνο παραπάνω. Θα θέλει κάποιο διάστημα ξεκούρασης ο Ιρανός αν έρθει τελικά, αλλά όχι κάτι νεότερο όσον αφορά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις θα τις δούμε νομίζω στην πορεία πώς θα πάει, για το συμπληρωματικό κεντρικό αμυντικό, για τον δεύτερο τερματοφύλακα τον οποίο ψάχνει ο Άρης παρά το γεγονός ότι έχει 4 εδώ πέρα. Βέβαια ο Ράντος δεν θα είναι στην ομάδα τη νέα σεζόν, okay. Ο Έμαν δεν υπολογίζεται και θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για να αποχωρήσει. Για τον μικρό τον Κυριαζή που είναι βοηθητικά την ΚΑΠΑ 17, είναι πιθανό να είναι στην τριάδα ή τετράδα τερματοφυλάκων της επόμενης σεζόν, θα πω εγώ. Φαντάζομαι θα πάρει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΚΑΠΑ 19 πρώτα, έτσι. Πριν να ανέβει στη μεγάλη ομάδα. Εντάξει, ναι, για να είναι και πιο δραστήριος και να έχει παιχνίδια πόδια, πιθανό, ναι. Αλλά ας οριστικοποιηθεί πρώτη η πρόθεση του στην πρώτη ομάδα. Ναι. Και αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι μικροί, είναι σε μια φάση που περνάει το μικροσκόπιο του Ένιγκ. Βέβαια τους περισσότερους τους ξέρει, δηλαδή το Μαρμαρίδη και το Σεγγέρι, ο Ένιγκ δουλεύει τους μήνες. Το ότι θα υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια είναι δεδομένο. Το θέμα είναι βέβαια εάν θα διατηρηθούν στο ρόστερ ή αν ο Άρης αποφασίσει να τους δώσει δανεικούς για να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Οι συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι δεν μπορούν να διατηρηθούν όλοι στο ρόστερ. Όπως για παράδειγμα ο Σεγγέρι με τον Τσαγκαλίδη που είναι στην ίδια θέση. Έτσι. Δηλαδή, συνήθως δεν κρατήσει πολλούς μικρούς κάπως. Αν να κρατήσει κάτι, θα κρατήσει ο Σεγγέρι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Από την άποψη ότι όταν ξέρει. Απλά πάντα σε αυτές τις ηλικίες. Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω, συνέχισε. Θα ολοκληρώσω λίγο μετά. Όχι, αυτό. Απλά πολλοί ποδοσφαιριστές σε ίδιες θέσεις, ρε παιδί μου, και αναγκαστικά δεν μπορούν να μείνουν όλοι. Γιατί είχε πει και ο Άγγλος Χαριστές ότι θέλει ένα πιο συμμαζεμένο ρόστερ. Του στείλει να έχουν όλη την ευκαιρία να παίξουν κάποια στιγμή και να μην πάμε σε υπεράριθμο έτσι και να κοιτάς και να υπάρχουν και άλλοι παίχτες και άλλοι εκτός αποστολής και ουσιαστικά δεν είναι παραγωγικό, θα λέγαμε. Ναι, κοίτα, σε αυτές τις ηλικίες πάντα και σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται ένα δίλημα. Το οποίο είναι το εξής, τον κρατάς, τον δουλεύεις εσύ ή τον δίνεις δανεικό για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, για μένα τουλάχιστον, θα πρέπει να μείνουν στην ομάδα εάν είναι να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Δεν σου λέω πάρα πολύ. Αλλά κάποια στιγμή να τους δούμε. Αν μείνουν στο ρόστερ χωρίς να παίξουν, για μένα καλύτερο είναι για τον Άρη να τους δώσει δανεικούς. Να πάνε κάπου σε μια ομάδα β' εθνικής θέσης. Καλύτερα να ψηθούν και μετά να κάνει μια επαναξιολόγηση της κατάστασής τους και της παρουσίας τους και να δεις αν μπορούν να έχουν ενδεχομένως ρόλο στο ρόστερ. Είναι για μένα, δεν είναι τόσο καλό το να κρατάς ένα νεαρό ποδοσφαιριστή χωρίς να παίζει. Γιατί σε αυτή τη φάση πρέπει να παίζει. Ναι. Για να εξελιχθεί. Καλές και προπονήσεις. Καλό να δουλεύεις δίπλα σε πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές και να παίρνεις πράγματα από αυτούς. Δηλαδή τώρα ας πούμε είναι καλό για τον Σεγγέρι να δουλεύει δίπλα στον Γκάνια. Okay. Αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερο το να έχει και χρόνο συμμετοχής και να παίζει. Ξεκάθαρα. Και εντάξει, θα ξεκαθαρίσει αυτό φαντάζομαι σύντομα. Γιατί δοκιμάζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δεν θα αργήσει πολύ αυτό το. Με την επιστροφή της ομάδας από τα 3-5 πηγάδια και νομίζω λίγο πριν ξεκινήσει η επίσημη νέα σεζόν με τους αγώνες πρωταθλήματος, νομίζω ότι θα έχουν πάρει και οι άνθρωποι του Άρη την απόφασή τους για το τι θα κάνουν τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Για να σε αλλάξω λίγο θέμα, τι ποδοσφαιρικός πολιτισμός είναι αυτός από τις ισπανικές ομάδες που εύχονται καλή συνέχεια, ξέρω εγώ, στους ποδοσφαιριστές που έρχονται στον Άρη κτλ. Μετά την Bilbao και η Ουέσκα έκανε το ίδιο σήμερα το μεσημέρι. Είναι μια εξωστρέφεια, θα λέγαμε έτσι. Δηλαδή, okay, ακούγεται και το όνομα του Άρη προς τα έξω. Θα λέγαμε και στην Ισπανία. Εντάξει, κοίτα, οι ομάδες γενικότερα, και είναι καλό που το κάνουν αυτό οι ισπανικές ομάδες, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς ως ελληνικές ομάδες σε κάποια φάση. Θέλουν να δείχνουν, γενικότερα να βγάζουν ένα προφίλ ότι ακόμα και αν φεύγει κάποιος, το περιβάλλον είναι τόσο υγιές που του έρχεται ότι καλύτερο συνέχεια και τον στηρίζει με μια τέτοια μορφή. Ας πούμε να δείξουν ότι είναι ένα καλό περιβάλλον, πολύ καλό περιβάλλον για τον οποιοδήποτε παίχτη ας πούμε μπορεί να μπουν σε διαδικασία συζητήσεων μαζί του. Εντάξει, εγώ έτσι το ερμηνεύω τουλάχιστον. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το οποίο έκανε τόσο η Bilbao με τον Γκάνεα όσο και η Ουέσκα με τον Ντάφκοβιτς. Και η Ουέσκα σκέψει κιόλας ότι δεν της ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, ιδανικώς έπαιζε τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Και σίγουρα έχουν να θυμούνται καλά πράγματα από αυτόν για να το κάνουν κιόλας έτσι.
Πάντως στον Τάτκοβιτς, τη φωτογραφία που έχω βγει μαζί του, έτσι όπως είμαστε, φαινόμαστε ίδιο ύψος. Δεν ξέρω τώρα, κάτι έχει πάει Ελλάδος. 1,87 είναι ο... Ναι, ή πήγαμε ένα κοντό στόπερ. Ναι, 1,87 εγώ δύσκολα ούτε με τα χέρια σηκωμένα. Να πηγαίνω στο 1,87 να σου πω την αλήθεια, αλλά στη φωτογραφία δηλαδή που την έβλεπα και πριν που ετοίμαζα τη συνέντευξη είμαστε στο ίδιο ύψος. Δηλαδή είμαι στην ίδια ευθεία. Λέω κάτι δεν γίνεται. Ο Φακός παίζει δικά του παιχνίδι. Συγχαρητήρια στο φωτογράφο. Να τον κεράσει ένα καφέ θα λέγαμε. Το Δημήτρη. Ο επίσημος Παέν, ο Δημήτρης Χιόλας, ο οποίος είναι και φίλος και μάλιστα μια φωτογραφία που έβγαλε του Μαρμαρίδη από μια προπόνηση των προηγούμενων ημερών με Μίχλη κιόλας ανακηρύχθηκε ως φωτογραφία της ημέρας από το Ευρωπαϊκό Πρακτορείο νομίζω. Όντως τρομερή ήταν. Άντε να εξηγήσει ότι αυτό είναι στην Ελλάδα τώρα. Αυτό το Μιχλώδης το οποίο έτσι με ποδοσφαιριστές και τέτοια γιατί είναι στην Ελλάδα και δεν είναι σε κάποια Νορβηγία εκεί κοντά γύρω γύρω στη θάλασσα. Ναι, κοίτα εδώ πέρα γιατί η τοποθεσία που βρισκόμαστε είναι αλήθεια Ελλάδα δεν θυμίζει. Μια Αυστρία τη θυμίζει να σου πω την αλήθεια. Γιατί επαναλαμβάνω, το έχω πει και άλλες φορές, είναι πολύ απομονωμένο το μέρος. Δεν έχει πολιτισμό γύρω-γύρω, έχει μόνο απέραντες εκτάσεις δέντρων. Και κάπου στη μέση υπάρχει ένα ξενοδοχείο που είναι εγκαταστάσεις της ομάδας. Α, και το δικό μας δεν είναι ακριβώς ξενοδοχείο, ας πούμε, το κτήμα το οποίο μένουμε εμείς πιο πάνω, ας πούμε. Βασικά ακριβώς πάνω από το ξενοδοχείο της ομάδας. Εδώ που είχε βρεθεί πριν, χθες έφυγε βασικά, για μια μέρα, η γυναίκα του Ρόλφ, η οποία είναι στην Ελλάδα μαζί με τα παιδιά. Και κάνανε μια εκδρομή εδώ γύρω στην περιοχή, ρε παιδί μου, έδεσα, νάωσα, γυρίσανε λίγο και αφού ήταν και ο Ρόζο εδώ πέρα, ήρθανε για μια μέρα, μείνανε κιόλας, φιλοξενήθηκαν εδώ πέρα που μένουμε εμείς. Ανέβηκε και λίγο και ο Γάλλος. Και του φέρε τάπερ. Όχι, τάπερ δεν το έφερε. Α, όχι, όχι. Τάπερ δεν του φέρε, απλά η σύζυγος του Σάκη τέστρε μια σακούλα περίεργη, θα λέγαμε. Δεν ξέρω αν είδες στα social media. Ένα αυστριακό γλυκό θα το πω. Όχι, δεν είδα. Γιατί ο Σάκης είναι ρεσιτάλ. Του στείλε πακέτο με ξηρούς καρπούς. Βλέπεις, κάσιους και τέτοια, έτσι, να δυναμώσουνε. Όπα. Όπα, αυτό δεν είναι καλό σημάδι που έγινε. Η τεχνολογία. Ναι, χάθηκε το σήμα. Λέγαμε για περίεργα μέρη, έτσι, απομονωμένα, τον πολιτισμό κτλ. Και έπεσε το σήμα. Κάνει μια νέα προσπάθεια, έτσι, να επιτύχει τα πέντε γάδια. Εντάξει, έχει ένα πολύ καλό κλίμα, έτσι, γενικότερα θα λέγαμε ότι... Εκτός από το αγωνιστικό, δουλεύετε full και το εξωαγωνιστικό, έτσι το ψυχολογικό κομμάτι. Οι παίχτες μεταξύ τους έχουν ένα πολύ καλό κλίμα από την άποψη ότι αρκετοί είναι αυτοί που συνεχίζουν τη νέα χρονιά, όπως και παράδειγμα τα νέα παιδιά που ανεβαίνουν και συναντούν κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Άρης, εντάξει, κινήθηκε για αρκετούς ποδοσφαιριστές που συνήθως αυτό δείχνει τη χημεία, αλλά όπως έχουμε δει, ο Σάκητς και ο Μάνος είναι λες και δεν έχουν χάσει λεπτό από πέρσι. Δεν φαίνεται ότι είναι καινούργια. Αν δεις το Μάνο, δεν καταλάβεις ότι είναι καινούργια. Την έχουμε. Εδώ είναι ο Νίκος. Εδώ είναι. Ναι. Είμαστε. Λέγαμε για πολιτισμούς και τα λοιπά. Απομονωμένοι και γεια σας η γραμμή. Και σου έλεγα για τον Σάκητς. Έχει ανεβάσει μια φωτογραφία. Σε ευχαριστώ με μου για τη γυναίκα του και του έχει στείλει μια σακούλα με ξηρούς καρπούς. Και απαντάει αυτή με Insta story και του λέει έχω αρχίσει να νιώθω. Σαν τη μαμά μου, συνήθιζα να μου στέλνει φαγητό στις προετοιμασίες κάποτε. Εντάξει. Επικά πράγματα. Επικά πράγματα. Ο Σάκης είναι όντως λες και δεν είναι καινούριο στην ομάδα, λες και είναι πολύ καιρό εκεί μέσα. Έτσι, δεν θα πούμε ότι ντρέπεται και τέτοια, είναι συναισθαλμένος. Ναι, είναι καλό. Δείχνουν ότι προσαρμόζονται οι παίκτες. Οι καινούριοι πολύ γρήγορα στο περιβάλλον και του βοηθάνε και παλιοί. Σε αυτό το κομμάτι και πρόκειται για καλούς χαρακτήρες, όχι απλά καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και για τα αποδυτήρια και για τον αγωνιστικό χρόνο. Και τώρα στο ρεπό θα έχουν και την ευκαιρία να έρθουν και πιο κοντά. Τι θα κάνουνε, υπάρχουν επιλογές. Εγώ πριν κάτι για ποδήλατα έλεγα, Νίκο. Και θέλω να δω προπόνηση με ποδήλατο. Όχι, ποδήλατα δεν έχουν. Δύσκολα. Αλλά εντάξει, κάτι θα μπορούν να κάνουν. Έχει εδώ πέρα και στο μέρος που είμαστε εμείς μπορούν να έρθουν. Κάτσε, μην μπουν στο τουρνουά τάβλι με τα παιδιά εκεί πέρα. Μη. Τέλος. Και για να το ελαφρύνουμε κι άλλο, επειδή σε αποδεσμεύσουμε. Ευτυχώς που ο Τζέγκο δεν είναι τραγουδιστής και είναι ποδοσφαιριστής, θα λέγαμε. Γιατί χθες το βράδυ έγινε το κλασικό καλωσόρισμα. Ναι, κάνανε και καγάο και χθες, είναι η αλήθεια. Εντάξει, ήταν απολαυστικό. Και Bob Marley, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Ποιοτικός. Είσαι ασφαλώς ήταν μέσα, φίλε. Ναι, και λογικά σήμερα θα δουν και Champions League το βράδυ. Πάλι, κλασικά. Λογικά, ναι. Τι δεν πρέπει να κάνετε πάλι, δε, σαν το παιχνίδι. Δηλαδή, ήταν τον Μπαρτσελόνα Μπάγκερν, ναι, δηλαδή.
Και ο κόσμος τους έκρινε προχθές που είδαν τον Μπαρτσελόνα Μπάγερν, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε το συνδρομητικό της επανάληψης του Άτης ΠΑΟΚ. Και λέει λάθος παιχνίδι, ναι, βλέπετε, λέει. Ναι. Και είχαμε κάτι τα σχόλια, Νίκο, θα λέγαμε. Αλλά εντάξει, πέρασε προφανώς έτσι χιουμοριστικά. Εντάξει. Μάλιστα. Καλά είναι να γίνονται και αυτά. Αυτά λοιπόν προς τον παρόν. Τέλεια, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα υπάρξει νέα επικοινωνία. Καλώς απόγευμα, Νίκο. Αφού υπενθυμίσω εγώ ότι μαζί μας ήταν ο Ανθουλάκης Smart Trans. Απαιτείς υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές? Ανθουλάκης Smart Trans. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκης Smart Trans. Πληροφορίες στο 2310 75 30 24 και στο anthulakisltd.gr. Μαζί μας επίσης είναι το Pefki Deluxe Residences του ομίλου εταιρείων Καραμαλής. Θέλεις οι φετινές διακοπές σου να σου μείνουν αξέχαστες? Στο Pefki Hotel Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Pefki Deluxe Residences. Ευρύ χώρα, νεόδυνα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Pefki Deluxe Residences. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23 740 622 22 ή μπες στο pefkideluxeresidences.com. Pefki Deluxe Residences, μέλος του ομίλου εταιρείων Καραμαλής, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Παράλληλα, αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Ridens Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα γραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, όπως δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις, όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή του στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή του στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Ridens Casino Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ο πιο ασφαλής. Ενώ τέλος, αν μετά τις διακοπές σας θέλετε να κάνετε μια ανανέωση στον χώρο σας, έπιπλα Μαρμαρίδης. Είμαστε 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Φροντίζουν οι χρόνοι παραλαβή σας να είναι οι πιο σύντομοι της αγοράς. Διαθέτουν έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές και είναι σίγουρο ότι κάθε ευρώ σας απολαμβάνεται υψηλότερο δυνατό value for money. Διαθέτουν νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και προκαταβολή. Στηρίζουν τοπική επιχειρηματικότητα και τις ελληνικές βιοτεχνίες επίπλων. Η ανανέωση που θέλετε χρειάζεται ανθρώπους που εμπιστεύεστε και στην Μαρμαρίδης έπιπλα συνεχίζουν με ασφαλείς και άμεσες παραδόσεις για να ζείτε καλύτερα. Εξαιρετικά. Break, τελευταίο και μπαίνουμε τελική ευθεία της εκπομπής αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. All About Harrison Nair, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, 6 λεπτά μετά τις 6. Γιώργος Γκάτος και Γιώργος Μπαϊράμη στα δύο μικρόφωνα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Μιλήσαμε και με Νίκο νωρίτερα και για τα μεταγραφικά και για τις προπόνησεις, γενικότερα της προετοιμασίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές το απόγευμα. Να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούν. Λογικά το βράδυ θα δουν και Champions League. Ελπίζω χωρίς πίτσες και μπύρες. Γιατί φαντάζεσαι, πάντα. Να κάνεις προετοιμασία και να το διαλύσεις όλο το βράδυ. Έτσι με ποδοσφαιράκι και μπαλίτσα. Εντάξει. Κανονικά έτσι πρέπει να το συνδυάσεις, αλλά δεν επιτρέπεται. Δεν προβλέπεται. Αν κάνουν την προετοιμασία μπύρες και πίτσες, τη βάψαμε. Τι ανέβηκαν στο βουνό, φίλε. Ναι. Εγώ όταν ακούω π.χ. το Σεντόνι, τον ύμνο και βλέπω το Σεντόνι, πρέπει κάτι να πιεις, να φας. Δεν γίνεται. Έτσι. Τώρα τι γίνεται. Τόστ και πατατάκι. Όχι. Συναγερμός. Δεν θα φάνε όλους τους ξηρούς καρπούς που έστειλε η γυναίκα του Σάκητς. Συναγερμός στο ΑΧΕΠΑ, θετική στον κορονοϊό 14 γιατροί και νοσηλευτές. Αυτοί ξέρεις ότι, παιδιά, το έχουμε πει γενικότερα, αυτοί ζουν ανάμεσά μας. Μπορεί να τους έχετε ακουμπήσει κάπου σε ένα μαγαζί, να είναι στο χωριό σας. Εντάξει, είναι και ότι τα μέτρα πρόληψης δεν υπήρχαν. Πηγαίνεις π.χ. για καφέ, μπορεί να έχει κάτσει στην προηγούμενη, ξέρεις, να ήταν στο ίδιο τραπέζι λίγο πριν. Να έχει φύγει, δεν έχει ψεκάσει κανένας το κολλάς. Απλά τα πράγματα. Είναι και θέμα ότι ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας επειδή ήταν αποστάντευτοι. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια τεστ ενδιάμεσο, ούτε φουλ τα απαραίτητα μέτρα. Ναι, ναι. Ούτε υπάρχει αυτή η ενίσχυση λεγόμενη προκειμένου να μειωθεί η έκθεση που έχουν στο ιατρικό. Παραχαλαρώσαμε, είναι η αλήθεια. Όλος ο κόσμος, νομίζω και η κυβέρνηση. Ναι, όταν η κυβέρνηση ανοίγει τα σύνορα για τουρισμό. Θυμάσαι τι λέγαμε μετά την Πρωτομαγιά? Ότι παιδιά, ναι, βγαίνουμε από το lockdown, αλλά σταδιακά, με μέτρα. Και ξαφνικά όλα τα μαγαζιά αρχίσαν opening. Κατάλαβες? Νταμπαρντούμπαρ, ο ένας πάνω στον άλλον, τα μπιτάκια, ο DJ Χόρχε και ο ένας και ο άλλος. Τα opening θέλαμε. Εντάξει, δεν είναι ότι... Πάρε 250 κρούσματα. Κατάλαβες? Όλοι χαλαρώσαμε. Όλοι πήγαμε σε αυτά τα παρτάκια. Και πάντα την ευθύνη έχει η κυβέρνηση. Ναι. Λέγανε 1,5 μέτρο η καρέκλα.
πού είναι το 1,5 μέτρο η καρέκλα. Πά σε καφετέρια στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, 5.000 άτομα έχει. Που λέει ο λόγο. Υπάρχουν κάποιοι που είναι. Οπότε περιμένουμε και σήμερα να δούμε πόσα κρούσματα θα έχουμε. Τώρα... 150 χθες. Που προφανώς δεν είναι το. Υπήρχε κάπως έτσι μια βελτίωση. Καμιά σε σχέση με τα 200 κάτι. Καμιά βελτίωση δεν υπήρχε, απλά ήταν το timing και τέτοιο. Και απλά το 150 φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ θετικό, το οποίο δεν είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται. Αρκετά στη Θεσσαλονίκη είναι η αλήθεια. Εντάξει, χθες είχαμε 30 για την ακρίβεια. Κάτσε τώρα να γυρίσουν όλοι. Είναι και αυτό. Θα φανούν τα αποτελέσματα του 15 Αυγούστου σε καμιά εβδομάδα. Αυτό, αν. Έτσι, ο αντίκτυπος. Αν βάλουμε αυτό που λέγανε ότι θέλει 14 εβδομάδες περίπου. Και υποθέσουμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι σχεδόν η τελευταία που φεύγει το full φορτίο. Έτσι, γυρνάνε και τώρα και τελευταίοι από τις διακοπές τους. Κάπου αρχή Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα με το τι έγινε τώρα αυτές τις μέρες. Και επίσης είναι και η υπόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία πιο νωρίς φέτος. Είναι και αυτό. Ναι, τα σχολεία. Εντάξει, γενικότερα έχουμε δει διάφορα θέματα. Μην τα πιάσουμε, γιατί αν με αφήσετε να μιλάω, δεν θα σταματήσω ποτέ. Στα θέματα που είναι γύρω από τον Άρη, ας πάμε λίγο κατά Σερβία μεριά. Σερβία, Ναι. Εκεί έχει κορονοϊό. Εκεί έχει, αλλά και έχει πρωτάθλημα κανονικά. Έχει ξεκινήσει εδώ και. Χωρίς κόσμο τώρα. Είμαι κόσμο. Γιατί... Έχει μια μικρή. Νομίζω δεν είναι φουλάδιο. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Ναι, αλλά εσύ έτσι δεν αυξήθηκαν σχετικά τα κρούσματα στην Σερβία. Επειδή είχαν κόσμο στα γήπεδα. Ναι. Και η Φιέστα, ποια ήταν. Τελικώς η Φιέστα, τι ήταν. Τι ήταν, Ελευθερός Αστέρας Παρτιζάν, τι παίζανε. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Ναι, που ήταν γεμάτο το γήπεδο, κάναν Φιέστα και κολλήσανε. Μιλώντας για Ερυθρό Αστέρα. Άτομα, ναι. Μιλώντας για Ερυθρό Αστέρα, πάντως, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό το πρωτάθλημα και δεν έχει στη διάθεση του τον Ματέο Γκαρσία, τον οποίο δεν υπολογίζουν στο πρωτάθλημα γενικότερα από την αρχή της νέας σεζόν. Έμεινε εκτός και από την ευρωπαϊκή λίστα. Ναι. Γιατί ο Ερυθρό Αστέρα έπρεπε να στείλει τα ονόματα οδιστικά. Τι, σήμερα παίζει. Αυτό, ναι, 10 η ώρα. Αυτό που παίζουν σήμερα, το βέβαια με την Europa. Την Europa, ρε φίλε. Τρομερά πράγματα. Για τα προκριματικά του Champions League. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός δεν είναι μέσα στις επιλογές του Σέρβου τεχνικού. Και ουσιαστικά γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο. Έτσι. Ναι. Ανοίγει και άλλο ο δρόμος για αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έτσι, γιατί είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του Άρη. Δεδομένου ότι ο παίχτης θέλει να φύγει και να έρθει στην Ελλάδα, και αυτό το έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, Γιώργο, η ιστορία δείχνει ότι η υπόθεση θα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ναι, το θέμα είναι πόσο μπορεί. Μέχρι να υποχωρήσει ο Ερυθρός Αστέρας στο ποσό που ζητάει. Το θέμα είναι πόσο έχει τώρα εμένει, ώρα φίλε, λέει, θέλω 1,8 π.χ. Το θέμα είναι έχει κολλήσει εκεί. Ναι, όταν όμως θα βλέπει ότι δεν μπορεί να πουλήσει κάπου τον παίχτη με αυτά τα χρήματα, θα αναγκαστεί να ρίξει το κασέ. Ή θα αναγκαστεί ο παίχτης να πάει σε κάποια πρόταση που θέλει ο Ερυθρός. Αυτό είναι ψυχολογικό. Είναι ποιος αντέξει τελευταίος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το τι θέλουν να πουλήσουν αυτοί. Το θέμα είναι πόσο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη που μας αφορά κυρίως, ότι το θέμα είναι πόσο θέλουν να περιμένουν οι κυτρινόμαυροι. Έτσι, δεν θα κάνουν υπομονή, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος. Και αν ρωτάς και εμένα, δεν πρέπει να το αφήσουν τόσο στο τέλος. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτός το τομέας. Υπήρχε, όπως είπε και ο Νίκος και. Έλεγε και χθες, υπήρχε τα τελευταία 24 ώρα μια περίπτωση που ήταν η εναλλακτική του Ματέο Γκαρσία. Και ήταν αρκετά καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή από την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά δεν προχώρησε όπως θα θέλανε. Και έτσι υπάρχουν και οι σκέψεις για επιστροφή σε γκάμα που ποτέ ξέρω, ο Άρης δεν είπε όχι οριστικό, άφησε μια πόρτα ανοιχτή και είχε να κάνει κυρίως με τις απαιτήσεις που είχε ο ποδοσφαιριστής. Και εφόσον αυτές μειωθούν, στον Άρη δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, να το εντάξουν άμεσα. Δες τώρα, χάνει όμως την προετοιμασία ο Γκάμα, αν τελικά παραμείνει. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, γνωρίζει το περιβάλλον, γνωρίζει τα πάντα από την ομάδα. Σίγουρα, αλλά δεν είναι το ίδιο το να δουλεύεις εκεί, να είσαι παρόν. Μιλάμε για ένα πολύ έμπειρο παίχτη με εξαιρετική τεχνική. Το θέμα που θα χάσει, ας πούμε, την προετοιμασία είναι η φυσική κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχει να κάνει με αυτοματισμούς κτλ., δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο ίδιος, γιατί είναι τέτοια. Η πάστα που έχει σαν ποδοσφαιριστής. Και έδειξε ότι ενσωματώνεται πολύ άμεσα. Τώρα από εκεί πέρα να δουλεύει σε αυτοματισμούς και θες να ξεκινήσει ένα καινούριο σύστημα, είναι καλό θέτε να έχει και το βασικό σου εξτρέμ, ας πούμε, εκεί από νωρίς. Γιατί το 4-3-3 είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό σύστημα. Τα εξτρέμ παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ισορροπία της ομάδας. Δηλαδή, αν κάνουν ότι ξεμένουν μπροστά
αμέσως δημιουργείται ένα κενό πίσω. Ενώ επίσης, αν κάνουν υπομονή μπροστά και ανέβει και ο άλλος αμυντικός, δημιουργούν υπεραριθμίες. Το 4-3-3 είναι πολύ ωραίο σύστημα. Έχει κάποια σύγχρονα στοιχεία. Έτσι, με κατοχή της μπάλας, υπομονή, τεχνική, τακτική. Αυτό που θες οι ποδοσφαιριστές που δεν βλέπουν την μπάλα, όπως είπαμε και χθες, και την πάνε στο αστυνομικό τμήμα γιατί δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Είναι λίγο έτσι, πιο ποιότητα. Πιο μεγάλη ποιότητα. Και θες συμπαγές κέντρο εκεί πέρα. Ναι, η τριάδα. Στο 4-3-3. Πρέπει να είναι πολύ δυναμικό το κέντρο σου. Η τριάδα σου στο κέντρο σου δίνει αυτόματα μια υπεραριθμία σε σχέση με αρκετές ομάδες που παίζουν με δύο στο κέντρο. Αυτό. Έτσι, και το να παίζει με τρεις στο κέντρο σου δίνει τη δυνατότητα κάποιος να πιέζει και να υπάρχει και άνθρωπος πίσω παράλληλα. Αν θες να πιέσεις αριστερά, να κατεβαίνει ο extreme σου και να ανεβαίνει λίγο τον back, να κάνεις και ένα τρίγωνο επίθεση, τρίγωνο άμυνα, συγγνώμη, τρίγωνο πίεση έτσι εκεί πέρα. Το ίδιο και να τον επιτίθεσαι πάλι με τριγωνάκια. Γενικότερα είναι ένα σύστημα το οποίο αν το δουλέψει και βγουν full αυτοματισμοί, είναι πάρα πολύ ωραίο και στο μάτι. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στο 4-3-3. Mm. Τώρα αυτό που λες είναι το 4-3-3 holding. Ναι. Με αγγλικό όρο. Εγώ το FIFA τα ξέρω αυτά, να δεν μας πω. Ναι, αυτά μας βάλουν. Έτσι δεν είναι, το holding ρε φίλε, που ασκεί και μια πίεση. Εντάξει, υπάρχει το 4-3-3 attacking. Ναι, το defacing, το holding είναι το πιο καλό. Μπορεί να δουλέψει μια σειρά ναι. από τώρα ο καθένα τώρα θα μου πει. Το θέμα είναι που τι λες, παλικάρι μου, αλλά εντάξει, θα τα δούμε και στο γήπεδο. Ναι. Ούτε εμείς ξέρουμε τι λέμε 100%. Το θέμα είναι πώς θέλουν να δουλέψουν. Θέλουν να δουλέψουν με ένα αμυντικό μέσο και δύο εσωτερικούς. Θέλουν δύο αμυντικούς και έναν πιο χταροδεκάρι. Αυτό εντάξει, θα φάνει. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το σύστημα, σε θέση επίθεση, α πούμε, φέρνει το απέναντι back, το φέρνει τρίτο στόπερ. Α πούμε, ανέβει ο Γκάνι από εδώ, ο αντίστοιχο π.χ. Σάκη από εκεί εδώ. Θα γυρίσει στο τόπερ για να δημιουργήσει αυτό το να μην αφήσει κενά. Ναι. Είναι σύστημα που βασίζεται πάρα πολύ στην ισορροπία. Και αυτό θέλει πολλά τρεξίματα. Γι' αυτό όταν διαβάσαμε ας πούμε, για τον Ματίγια, οι απόψεις διήστανται. Γιατί από τη μία έχει έναν Ματίγια που στη θέση του αμυντικού χαφ τη γνωρίζει, ξέρει πώς να κρατήσει μπάλα. Κάποιες φορές το κάνει σε υπερθετικό βαθμό βέβαια και καθυστερεί το παιχνίδι, αλλά και πάλι ξέρει πώς να χειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Αλλά από την άλλη δεν έχει τα τρεξίματα που για παράδειγμα θα είχε ο Σάσα αν παίξει ως αμυντικός μέσος σαν εξάρι. Θα φανεί και ο Τζέγκο εκεί πέρα, ο οποίος φαίνεται λίγο έτσι τρεχαντήρι, είναι η αλήθεια. Πρέπει να το αποδείξει βέβαια. Ο Τζέγκο αν το δει σε αυτά τα... σε παιχνίδια και στιγμές από εκεί πέρα, είναι σε εσωτερικός μέσος που πιέζει ψηλά. Αυτό, σημαντικό. Θα λέγαμε και ξέρεις, όταν πιέσει την μπάλα και την κερδίσει, προσπαθεί είτε να την κρατήσει λίγο, να ανέβει κάποιο συμπαίχτης του, είτε να βρει κάποια πάση στον κενό χώρο. Είναι δηλαδή. Έχει μια αλφα τεχνική, μια αλφα άνεση με την μπάλα. Και έχει και μια ηρεμία στο παιχνίδι του, πάρα πολύ σημαντικό. Μην αγχώνει τους συμπαίχτες του. Ή και τον κόσμο. Αν παίρνει την μπάλα και λες τώρα, δώσ' τη γρήγορα, μην τη χάσουμε και φάμε και γκολ. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ σημαντικό και όλο το. Χρειάζεται το κομμάτι της εμπιστοσύνης, είναι σημαντικό σε αυτή τη θέση. Αυτό... Είναι θέσεις υψηλού ρίσκου αυτές. Ειδικά στο 4-3-3. Και αυτό πρέπει να δουλευτεί κι άλλο. Είναι το λεγόμενο build-up που το είδαμε πέρσι ναι. σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όταν έπαιζε ο Βέλεθ, ας πούμε, στο κέντρο. Τις φορές που ο Βέλεθ ήταν βασικός και δεν πηγαίναμε σε άλλες λύσεις στο κέντρο της άμυνας. Που ξεκινούσε η μπάλα από εκεί, συνήθως σε αυτόν πήγαινε. Είχε την ικανότητα και να ανέβει ψηλά ο ίδιος, να φτάσει ως θέση των χαφ και μετά να τη σπάσει. Γιατί εντάξει, πέρσι τα πλάγια back που είχες δεν ήταν τόσο δημιουργικά επιθετικά. Σωστά, ναι. Δηλαδή, ο Κόρχοντ από ένα σημείο τη σεζόν και μετά, επειδή ήταν και ο μόνος ποδοσφαιριστής και έβγαλε συνεχόμενα 90 λεπτά, είχε στο μυαλό τη συντήρηση. Δυσκολευόταν λίγο να. Ήταν αυτό που ήξερε να κάνει, ρε παιδί μου, γιατί είναι και ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και απλά κρατούσε τη θέση του κτλ. Από την άλλη, ο Ρόουζ ναι, μεν ανέβαινε, αλλά και πάλι στερούσε σε αυτή την πάσα, σε αυτή την οξυδέρκεια που έχει να κάνει μια σωστή πάσα, το κατάλληλο timing, γιατί δεν είναι η θέση του το δεξιμπακ. Και φέτος, ας πούμε, βλέπεις... Δεν είχε τα χαρακτηριστικά του επιθετικού μπακ. Αυτό. Ο Ρόουζ. Να βγει από τα πλάγια, να σεντράρει, να. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, άμα είχε στόπερ με επιθετικά πλάγιου μπακ τόσο καλά, εντάξει, θα ήταν εφησέδον. Δεν το είχε πέρσι. Τώρα θεωρητικά με τον Ντάτκοβιτς έχει μια πρώτη υποδοχή μπάλα. Έχει ένα Γκάνεα αριστερά που από ό,τι λένε, και ήθελα να σε πω και σε αυτό, υπάρχει ένα δημοσίευμα χθες από την Mundo Deportivo την Ισπανική. Γνωστή και έγκυρη, ναι. Είναι έγκυρη, ας πούμε, Mundo Deportivo, όταν βλέπεις Mundo Deportivo ας και άλλη μία που με διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή, θεωρείς ότι, παιδί μου, είναι αξιόλογο, δεν είναι ότι να είναι .blogspot.com, ξέρω εγώ.
Υπήρχε. Ο αστρογράφος, ας πούμε, άφησε αρκετά ερωτήματα και αιχμές για το αν τελικά ο Ρωμάνος είχε θέση στην Μπιλμπάο. Και κυρίως τόνισε ότι δεν του δόθηκε ποτέ χρόνος να αποδείξει ότι έχει αυτές τις επιθετικές αρετές. Και είναι ουσιαστικά οι επιθετικές αρετές που έχει για να μπορεί να καλύψει τα όποια κενά αφήνει πίσω στην άμυνα, γιατί είναι αρκετά επιθετικός μπακ. Και αυτό θα το δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ελπίζω, ότι θα βγάλει αυτές τις περγαμηνές οι οποίες το συνοδεύουν. Και να ρωτήσω τον αρθρογράφος αν κάνει σωστά στην Μπιλμπάο που τον αφήσαν ελεύθερο, γιατί δεδομένου ότι υπήρχε και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Mm-hmm. Και γράφει μέσα ότι έχει ένα πολύ καλή οπτική στο παιχνίδι του μέσα στο γήπεδο. Ένα υπερβολικά δυνατό σουτ, το οποίο δεν θα διστάσει, λέει, να το επιχειρήσει και να πιάσει, στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Δηλαδή, εκθίασε υπερβολικά τα επιθετικά του χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι ουσιαστικά η Μπιλμπάο μετά από αυτή την απόφαση έμεινε με δύο 30χρονους, 32χρονους μπακ και χωρίς κάτι αξιόλογο από τις ακαδημίες να έρχεται. Οπότε, έτσι ουσιαστικά, σαν να πήρε μια αρνητική, έκανε αρνητική κριτική στην διοίκηση της ομάδας. Και όπως ανέφερε και μέσα στο άρθρο, υπήρχαν αρκετοί οπαδοί στα social media που ζητούσαν να δουν τον Γκάνεα βασικό, προκειμένου έτσι να κρίνουν το αν άξιζε να μείνει ή όχι. Και, ναι. Σαν να θεώρησαν ότι δεν του φέρθηκαν όπως θα ήθελαν. Όχι, και φαντάσου τώρα π.χ. στου ομίλου του Europa League να κληρωθεί ο Άρης με τον Μπιλμπάο στον ίδιο όμιλο. Μπιλμπάο δεν είναι καν στου ομίλου. Πού είναι? Μπιλμπάο δεν είναι Ευρώπη. Δεν είναι Ευρώπη, Μπιλμπάο. Όχι, όχι. Και γι' αυτό είναι όταν πρωτοβγήκε το ενδιαφέρον του Γκάνεα. Κάτσε ρε, γιατί θυμόμουν εγώ τι είναι. Νομίζω δεν είναι. Όταν πρωτοβγήκε το ενδιαφέρον του Γκάνεα για τον. Στον τελικό του κυπέλου ήταν. Όταν πρωτοβγήκε το ενδιαφέρον του Άρη για τον Γκάνεα και γράφανε στην Ισπανία. Λέγανε ότι ο ποδοσφαιριστής, ας πούμε, φεύγει, όντως, από, φεύγει από μια ομάδα στην οποία δεν έχει χρόνο συμμετοχής και δεν πρόκειται να βρει γιατί δεν του δίνουν χρόνο συμμετοχής και πάει σε μια ομάδα ιστορική όπως ο Άρης, στην οποία ο οποίος, ρε παιδί μου, αγωνίζεται στα προκληματικά του Europa League. Και γράφει, αυτό είναι λέει, το παράδειξο, γιατί ουσιαστικά το λέει με την άνεση ότι ήταν μια ισπανική ομάδα που δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη και από την άλλη είναι μια ελληνική που. Έχει, που θέση, έχει, προοπτική. Έχει προοπτική και θέση στη δεύτερη τάξη. Παίζει ρόλο αυτό για τους ποδοσφαιριστές μεγάλου, εννοείται. Όταν βλέπω τον ακούνε Ευρώπη. Ναι. Ειδικά φέτος, εγώ θα πω ειδικά φέτος που ξέρουν ότι σε 3-9 λεπτά μπορούν να φτάσουν στους ομίλους μέσα. Έτσι είναι πάντα σημαντικό και τους ίδιους. Για την ψυχολογία που θα έχουν ήδη, για την αναγνωριστημότητα που θα έχουν ήδη. Γιατί άλλο να κάνεις μια full χρονιά στην Ελλάδα, άλλο να έχεις και συμμετοχές στην Ευρώπη. Να δείξει και εκεί κάποια θέματα και ζητήματα, έτσι, κάποια καλά στατιστικά χαρακτηριστικά δικά σου. Mm-hmm. Να έχει κάτι να δείξει, ρε παιδί μου, γιατί όλα είναι διαιτές συμβόλαια. Π.χ. κάνει μια φοβερή χρονιά φέτος, το χρόνο καλοκαίρι δεν μπορεί να απολυθεί αν δεν ανανεώσει. Σωστά. Δηλαδή, μόνο αυτή τη στιγμή νομίζω μόνο ο Ντάτκοβιτς ήρθε με τριετές συμβόλαια. Όλοι οι υπόλοιποι είναι με διαιτή. Έτσι. Κάτι σημαντικό, γιατί ο Άρης δείχνει να μην μπαίνει στη λογική του να κάνει. Μακροχρόνια συμβόλαια και να λέει παιχταράς αυτός εδώ φέρτο να δεν με νοιάζει τίποτα τέτοιο. Δηλαδή η λογική του και του Άγγελου Χαριστέα και του Θόδωρο Καρυπίδη πλένουν ότι υπάρχουν και αλλού πρωτοκαλίες, έτσι. Δεν θα δώσει κάπου υπεραξία προκειμένου να μείνει ντε και καλά. Η αγορά είναι ανοιχτή, η ποδοσφαιρική αγορά είναι ανοιχτή. Έτσι, μπορείς να βρεις ταλέντα να πάει στιγμή, μπορείς να έχεις συνεργασίες με ατζέντες να σου φέρουν πάρα πολύ καλό υλικό. Και εντάξει, αυτό το δούμε σταδιακά νομίζω, mm-hmm. το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Εδώ διαβάζω μια είδηση που είναι ο Χρυσάνθος, δεν θα την αντιμετώπιζε πολύ καλά. Ποιος? Ο Χρυσάνθος. Ναι, εδώ. Τι έγινε. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος οδήθηκε τέταρτος διαιτητής στον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Σεβίλ και Ίντερ. Ο διαιτητής από τα 12 όπως γράφει και έπολα. Εντάξει, τέταρτο το βάλανε. Ναι, τα νούμερα θα σηκώνει. Και πάλι, ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι. Τι να ευνοήσει τη Σεβίλη ή την Ίντερ. Εγώ δεν τα είπα αυτά. Εγώ αυτά δεν τα είπα, εσύ τα είπες. Α, τελικός Europa League είναι, ρε. Ναι, ρε, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά, νομίζω. Δεν έχει πλέον επόπτες γραμμής. Θυμάσαι που είχαμε και τέτοιους. Μπήκε το VAR τώρα στη ζωή μας και φύγαν αυτοί. Θυμάσαι που είχε 6 διαιτητές. Που δεν είχαν το σημαίνει. Πού μπορεί, πόσο άχαρος ήταν ο ρόλος αυτών των διαιτητών. Διαιτητής γραμμής. Ναι, απίστευτα πράγματα. Που δεν παίρνει καν σημαίνει. Του είχαν έτσι παρατημένου με το κοντάρι μόνο. Δηλαδή, εντάξει. Ήταν όπως η απονομή πάνω στην κερκίδα. Που ήταν όλοι στριμωγμένοι, δεν χωρούσανε. Άλλη μια χαζομάρα. Τι χαζομάρες κάνανε παλιότερα.
τα τελευταία χρόνια τώρα επανήλθε πάλι το σκηνικό με απονομή κάτω. Ναι. Στο γήπεδο. Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει. Το καλό είναι ότι επέστρεψε αυτό και εμείς στον αγωνιστικό χώρο γίνονται πλέον. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για την Ευρώπη. Σήμερα ξεκινούν τα προκριματικά του Europa League. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σε τρεις δόσεις. Ο πρώτος γύρος αφορά τον Άρη, γιατί θα ξέρουμε Πέμπτη βράδυ σε ποιο γκρουπ θα είναι, είτε στους ισχυρούς είτε στους αδύναμους. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει, 6 αποκλεισμούς ισχυρών για να βρεθεί στο γκρουπ των δυνατών. Τι σημαίνει άμα μπει στο γκρουπ των δυνατών? Αποφεύγει σίγουρα αντιπάλους όπως η Τότεναμ, η Βασιλεία, η Κοπενχάγη, η Βόλτσμπουργκ, το Αποέλ, η Γαλατά Σαράι, η Μπάτε Μπορίσοφ, η Μάλμε, η Παρτιζάν, η Γρανάδα, η Μίλαν, η Στεάβου Κουρεστίου, η Σταντάρ Λιέγης, η Ρέιντζερς, η Μάριμπορ. Εντάξει, άσε τη Μάριμπορ. Ομάδες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι έχουν κάνει και μια πορεία, ας πούμε, στο Europa League και έχουν συμμετοχή. Θα είναι δύσκολα. Έχουν μια εμπειρία, ξέρουν πώς να χειριστούν. Η Ρόζενμπορκ. Κάποια νοκάτω. Πώς είχαν παίξει το 2010. Όχι, η Ρόζενμπορκ, εντάξει, δεν μας πειράζει. Χάπελ Μπερσεβά, τώρα είναι και δύσκολα τα ταξίδια. Μας πειράζει που είναι η Ρόζενμπορκ, γιατί θυμάσαι που είναι η Ρόζενμπορκ. Και έχουμε ξαναπέξει με την Ρόζενμπορκ το 2010. Τότε στον όμιλο με την Ατλέτικο και την Λεβερκούζεν. Εντάξει, πάνε χρόνια βέβαια. Και έχουμε κάνει επικό ταξίδι τότε. Πραγματικά δεν είναι η άλλη άκρη τη γη εκεί πάνω. Τώρα, αν ο Άρης είναι στους ισχυρούς, μπορεί να αντιμετωπίσει μία εκ των. Θα φανεί τώρα αυτό ανάλογα και πώς θα διαμορφωθούν τα γκρουπ, παιδιά. Λέξει, ακόμα είναι νωρίς. Είναι νωρίς, δηλαδή υπάρχουν. Εκτίμηση. Ναι, εκτίμηση τώρα. Υπάρχει Νεύτσι Μπακού, π.χ. Υπάρχει η Σάμροκ Ρόβερς από την Ιρλανδία, αν τη θυμάσαι. Η Τσέσεκα Σόφιας έχει και τέτοιες ομάδες εδώ στα κοντά. Έχει τη Σάντα Κόλωμα από το Γιβραλτάρ. Γκέτεμπορκ μοιάζει πιο, η πιο δυνατή. Η Όσιγεκ είναι καλή ομάδα από την Κροατία. Ναι, είναι λιοπαιδίδη ομάδα αυτή. Η Universitate Craiova, ρουμάνικη αυτή. Ολύμπια Λουμπιάν, αυτό θα μπορούσε να είναι ντέρμπι στο μπάσκετ. Άστα, αυτά θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Έτσι, ναι. Πάντως, Πέμπτη βράδυ θα γνωρίζουμε. Δηλαδή, στην εκπομπή της Παρασκευής θα υπάρξει ανάλυση. Θα κάνεις ανάλυση. Εννοείται, ρε φίλε, θα γίνει ανάλυση. Θα ετοιμάσει ένα άρθρο αποκλειστικό. Εντάξει, θα ετοιμάσω ένα άρθρο αποκλειστικό. Εννοείται. Δεν βλέπω. Δεσμεύτηκε τώρα. Δεσμεύτηκε τώρα, δεν έχει. Γιατί η πρώτη φορά θα είναι που θα το κάνω. Πόσα κείμενα έχω βάλει για Europa League κληρώσει, να ξέρει ο κόσμο τι γίνεται. Έχει γίνει διεθνολόγο τώρα. Δεσμεύτηκε. Είναι σημαντικό. Θα δούμε. Ο Άγγελο Χαριστέα που βρίσκεται στα 3-5 πηγάδια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram πριν από λίγη ώρα και τονίζει έτσι το μεγάλο οικογενειακό κλίμα που υπάρχει και γράφει. Εδώ, όλοι μαζί πριν την πρεμιέρα, έτοιμοι πρωταγωνιστές για τα μεγάλα ντέρμπι. Ο καθένας από την πλευρά του, ο καθένας δίνεται τον καλύτερο του εαυτό. Έτσι, ουσιαστικά με τη μία δείχνει το πώς θέλει να είναι η ομάδα, η οικογένεια τη νέα σεζόν. Γιατί και ο ίδιος πήγε το ποδόσφαιρο και μίλησε με έναν παίχτη κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Έτσι, έστω ένα χαιρετισμό, έστω ένα γεια, μια χειραψία, κάτι που δείχνει ότι θέλει να είναι. Ξέρεις, ο συνδετικός κρίκος, έτσι να ξέρει τι γίνεται, θέλει να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, βλέπουμε και κάνουμε. Ωραία. Να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές της σημερινής εκπομπής αφού πλησιάζουμε. Τα είπαμε όλα, και στο τέλος αυτή. Ναι, μπάσκετ δεν άλλαξε κάτι, είναι η αλήθεια. Όχι, δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και από όσο γνωρίζω. Ναι, στο βόλεϊ ξεκίνησε νομίζω η διάθεση των διαρκείας. Να το πούμε και αυτό. Πρέπει να στηρίξει ο κόσμος. Είναι σημαντικό. Στα γραφεία του Εραστέχνη υπάρχουν όλα. Γιατί είναι σε εφαρμογή το πλάνο της ομάδας για επιστροφή στη Volley League τα επόμενα 3 χρόνια. Να βλέπουμε και εκεί μεγάλα ντέρμπι. Ο Άρης π.χ. να παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ. Οπότε παιδιά και εκεί πέρα στήριξη. Εννοείται πως χρειάζεται το τμήμα τον κόσμο, όπως και όλα τα τμήματα του Εραστέχνη και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Όλα. Όλα σταδιακά. Πεύκη Deluxe Residences, το ομίλιο εταιρείων Καδαμαλής. Θέλεις οι φετινές διακοπές να σου μείνουν να ξέχαστες? Το πευκοχώδη Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Πεύκη Deluxe Residences. Ευρύχοντα, νεόδημη τα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23740622 ή μπες στο pevkideluxeresidences.com. Pevkide Deluxe Residences, μέλη στο ομίλιο εταιρείων Καδαμαλής, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, το αγαπημένο μας Residency Casino Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα γραφή, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Εποφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος
σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Είναι το τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές του περιβάλλον και να επιλέξετε ανάμεσα από μια πληθώρα παιχνιδιών δοκιμάζοντας την τύχη σας. Μια συναρπαστική εμπειρία στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης. Και τέλος, επίπλα Μαρμαρίδης, μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζομένους. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομικές τιμές και value for money. Νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς προκαταβολή. Γιατί ο Μαρμαρίδης διαθέτει την ανανέωση που θέλετε. Χρειάζεται ανθρώπους που εμπιστεύεστε και τους έχει και αυτούς. Και συνεχίζουν ανά πάσα στιγμή να είναι δίπλα σας με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Πω, από εδώ πέρα λέει τα σχολεία θα ανοίξουν με πλήρη σύνθεση μάσκες και αυστηρά μέτρα. Εντάξει, άρα... Θα βάζουν τα πιτσιρίκια μάσκα τώρα άρα... και κάνουν μάθημα. Άρα ανοίγουμε τη χέρια και δεν. Και στα διαλύματα τα κάνουν τα παιδιά. Εγώ π.χ. δεν μπορούσα. Στο σχολείο όταν πήγαινα στο διάλειμμα θα να παίξω μπάλα, μπάσκετ ή βόλεϊ. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να παίξει. Ανοιξιατικού μήνε. Τώρα τι θα γίνει, τα παιδιά τι θα κάνουν. Δεν μπορεί να παιδίσει τα παιδιά με μάσκα. Τα παιδιά είναι παιδιά και θα τρέχουν στο διάδρομο, θα πιάσουν αυτή τη μάσκα, θα ξέρει, θα κουμπίσουν εδώ, θα κουμπίσουν τη μάσκα, θα πάνε σπίτι μετά. Είναι... Καλά, εντάξει, κοίταξε. Όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί την μάσκα λάθος. Όλοι. Καλά, τώρα δεν έχει να κάνει. Απλά ναι. Εσύ, ας πούμε, έχεις και μια λογική στο πώς τη χρησιμοποιήσεις και ξέρεις τι κάνεις λάθος. Τα παιδιά είναι παιδιά. Έτσι. Κανείς δεν θα καταλάβει το παιδί. Εντάξει, σίγουρα έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά και οι μεγαλύτεροι δεν καταλαβαίνουν. Εγώ βλέπω πολλούς που φοράνε τη μάσκα μύτη έξω. Του δίνεις μία μες στη μύτη εκεί πέρα. Όχι, γιατί δεν είμαστε κατά τη βία. Νοείται. Και σε ραδιόφωνο, λέγαμε λίγο. Ναι, τι μου έχεις τη μάσκα, τη μύτη έξω τη μάσκα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι σου λέω, οι ενήλικες τα κάνουν αυτά σκεπτόμενοι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, υπευθυνότητα χρειάζεται από όλους μας. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν με αυτό και επίσης δεν ξέρει η κυβέρνηση αν ξέρει τι θέλει με αυτό το σκέλος. Εντάξει, τώρα θα φανεί το επόμενο διάστημα. Πάντως κάτι συζητήσεις και φωνές που είχαμε μέσα εδώ στον Ιούνιο για Super League με κόσμο. Με τα τωρινά δεδομένα, εγώ δεν τα βλέπω. Πάει περίπατο αυτό το σενάριο, εγώ. Αυτό το σκέλος δεν το βλέπω να γίνεται. Αν και τα διαρκές παιδιά συνεχίζονται κανονικά και στο ποδόσφαιρο. Ναι, είχαμε παράταση μέχρι 24 Αυγούστου ναι. Για τις ανανεώσεις και ξεκίνησε και η διάθεση για τους νέους κατόχους. Σημαντικό αυτό. Από χθες. Μπορείτε και μέσα το site της ηλεκτρονικά. Spike, δηλαδή, και πολύ πιο εύκολα, παιδιά, έτσι. Με την άνεσή σας, έχετε το καφεδάκι σας π.χ. στο γραφείο. Και ούτε ουδές, ούτε τέτοια. Αν είστε μεγαλύτερη ηλικία, φωνάξτε τα παιδιά σας, αφού τα δίνετε που τα δίνετε χαρτζιλίκι, να σας κάνουν και καμιά δουλειά. Ειδικότερα οι παππούδες. Να φωνάξετε τα εγγόνια. Και δώστε μετά και ένα τάλιρο να πάνε να πιει μια σοκολάτα. Δύο σοκολάτες. Έτσι, ναι. Εκτός αν είσαι στο κέντρο, οπότε θες μία. Αυτά. Εγώ π.χ. που πίνω καφέ στο χωριό, με 5 ευρώ πίνω 2. Oh. Έτσι, 2,5 ευρώ έχει ο καφές, φίλε. Εντάξει, αυτά είναι. Αυτά από εμάς. 4,5 ευρώ φραπές, πας στην παραλία. 6 ευρώ φραπές π.χ. Μπροστά μου ρε το κόψατε το δέντρο. Πού τη Βραζιλία το φέρατε με το φορτηγό. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Πίσω από τα μικρόφωνα, τελευταία μία μισή ώρα ήταν ο Γιώργος Μπαϊράμης και ο Γιώργος Γκάτος. Πάλι αύριο στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή All About Arson Air. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, αύριο θα είσαι με τον Κωνσταντίνο εσύ. Ναι. Έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα. Guest εμφάνιση. Ναι, γιατί... Θα σας ακούω εγώ από το σπίτι, θα γράφω παράλληλα, θα ετοιμάσω και αυτό το κειμενάκι που λες με την Ευρώπη. Εντάξει. Να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Αυτό το έχουμε κάνει βέβαια πολύ ενεργά. Ναι, απλά εντάξει, όσο με, καιρός, με τα πάντα μέσα, παιδιά, έτσι, όλα τα στοιχεία. Όσο και λεφτά είχαμε. Περνάει καιρό, αυτό, παιδί μου. Ναι. Γιατί ο άλλος θέλει να δει και τα χρήματα. Πόσα θα πάρει η ομάδα. Μιλάμε για εκατομμύρια. Είπαμε πόσα οι νίκες, πόσες ισοπαλίες, πόσα με τη συμμετοχή στους ομίλους. Περιμένεις και το market pool. Ναι. Τη UEFA. Αυτό είναι. Ανάλογα με τις ομάδες που θα μπουν ελληνικές. Στην διοργάνωση. Βλέποντα την ομάδα και από την. Από τότε που ανέλαβε ο Θόδωρος Καρυπίδης, αυτό ήθελε να κάνει. Σταδιακά να ανεβάζει επίπεδο και επίπεδο και επίπεδο και να φτάσει σε σημείο να είναι στου ομίλου του Europa League. Εκεί πέρα, ας πούμε, αλλάζει και επίπεδο. Δηλαδή, όταν παίρνει 5 με 6 εκατομμύρια, θα λέγαμε ότι αμέσως έχεις και μια ευχαίρεια άλλη να κινηθείς στην αγορά. Έχεις εξασφαλίσει την οικονομική σου επιβίωση, ειδικά σε αυτές τις χρονιές που έχεις μια μεγάλη χασούρα από πέρσι λόγω της απουσίας του κόσμου από τα γήπεδα, της απουσίας ξέρεις, και από τους ημιτελικούς του play-off, τα εμπορικά σου παιχνίδια δηλαδή, αλλά και από το ψαλίδι της Νόβα. Γιατί εντάξει, συνηθίζεται οι μεγαλομέτωχοι και τα λοιπά να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους, αλλά εδώ μιλάμε για μεγάλα ποσά κάθε φορά. Και βλέπεις ότι όλες οι ομάδες είχαν πρόβλημα με τον κορονοϊό και τα όσα έφερε
Από οικονομική άποψη, γιατί εντάξει, προφανώς και πάνω από όλα είναι ζωές. Μα το είπε και ο Καρυπίδης στο συνέντευξη τύπου. Αυτό, αυτό, αυτό. Πόσα χρήματα μπήκανε μέσα. Αυτό ακριβώς. Και ουσιαστικά μπορεί να καλυφθεί αυτή η χασούρα από τα διαρκείας. Αν πουλήσει η ομάδα 10.000 διαρκείας, τα έσοδα θα είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Έτσι όπως τα υπολογίζω. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, τώρα είναι πολύ αισιόδοξη προσέγγιση. Δεν μπορεί ο κόσμος του Άρη να πάρει 10.000 διαρκείας. Μπορεί, να πουλήσει. Μπορεί, αλλά και σε εφικτό νούμερο. Μπορεί, αλλά η Άρη είναι ο νοσταλγικός παράγοντας που σου λέει μπορεί να μην πάνε εδώ ποτέ. Δεν είναι του περισσεύουν όλου. Εντάξει, είναι και αυτό εννοείται. Σεβόμαστε. Σε δύσκολες εποχές. Σεβαστό. Σεβόμαστε όσους δεν μπορούν να κάνουν αυτή την κίνηση. Τώρα που είπες κορονοϊό, βγήκε τώρα, μόλις. Ποδοσφαιριστής Λας Πάλμας, ο Σέρχιο Αραούχο, θετικός στον κορονοϊό. Ο Αραούχο, ο γνωστός. Ναι, ο γνωστός. Τώρα, μόλις δημοσιογράφος της Μάρκα. Εν τω μεταξύ, είναι όντως Ισπανός, δερφίλε. Φαίνεται Χεσούς Ιθκιέρδο. Είναι Ισπανός το παιδί, σίγουρα. Ότι είναι. Ανακοίνωσε πως το ένα κρούσμα του κορονοϊού που υπάρχει στη Λας Πάλμας είναι ο πρώην επιθετικός ΣΑΕΚ Σέρχιο Αραούχο. Ενώ είχαμε και αναβολή στην πρεμιέρα στη Γαλλία. Ναι. Η Γαλλία ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Ναι. Αλλά χωρίς Λιόν και Παρί που παίζουν στο Champions League. Ναι. Χωρίς αυτές τις δύο. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έχω την εντύπωση ότι στη Μαρσέη βρήκαν κρούσματα κορονοϊού και έτσι δεν θα γίνει η σέντρα. Κάτσε ένα δευτερόλεπτο, δώσουμε να το επιβεβαιώσω από αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου. Του στείλω ότι βρέθηκαν αρκετά κορούσματα και δεν θα γίνει η σέντρα στο γαλλικό πρωτάθλημα όπως την αναμέναν. Και ουσιαστικά οι Γάλλοι είναι και λογκαντέμιδες, γιατί ήταν από τις πρώτες που κλείσαν το πρωτάθλημα οριστικά και το διέκοψαν. Ισχύει. Και τώρα θες να το ξεκινήσει και πάλι να έχει κόδισματα λίγο. Εντάξει, λίγο. Κινείται λίγο περίεργα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα βλέποντας και κάνοντας, δεν το ξέρεις αυτό πώς θα εξελιχθεί. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Είπαμε και για Europa League τι συμβαίνει. Ξεκινάει ο πρώτος προκριματικός γύρος. Έτσι, νοερά φορά και τον Άρη. Ναι, δύο παιχνίδια σήμερα, εντάξει. Μπορεί να προκύψει από εδώ αντίπαλο, δεν ξέρεις. Λίνκον Πρίστινα και Γκοργαντανή Ζέτα. Δύο παιχνίδια αυτά. Το κυρίως μενού αύριο Τετάρτη. Έχει καμιά 35 παιχνίδια. Όχι, αύριο δεν έχει, την Πέμπτη. Όλα. Έχει. Αρκετά. Έχει δουλίτσα. Έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Αποχαιρετούμε. Καλό σας απόγευμα. Εννοείται, καλή συνέχεια. Παραμένετε εδώ πέρα πιστοί. Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Στην εγκυρότητα που προσφέρει ο αθλητικός Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Νίκος Μοσχοβίτης. Οπότε εμείς αποχαιρετούμε. Έρχεται ο Νίκος. Καλή συνέχεια.